Η ένσταση της υποκειμενικότητας, λοιπόν, η φαινομενολογία και οι υπαρξισμοί του 20ου αιώνα, στον 20ο αιώνα, με το Φώτη Τερζάκη, μέρος δεύτερο. Και Φώτη μου, θα ήθελα να επιμείνω να ακούσουμε λίγο για την έννοια του χρόνου στον Χούσελ. Ναι. Ναι, αυτό είναι ένα από τα πιο δύσκολα θέματα και τα πιο απαιτητικά της φαινομενολογίας. Μη φοβάστε όμως, θα καταλάβετε πόσο απλό είναι. Δεν υπάρχει κανένα. Πολύ απλό δεν είναι, αλλά κάτι θα γίνει κατανοητό. Για τον Χούσελ, όπως αποδομούνται όλες οι αντικειμενιστικές έννοιες του κόσμου, πρέπει βεβαίως να αποδομηθεί και η τρέχουσα αντίληψη του χρόνου. Αυτό είναι μια κριτική που την είχαν κάνει και άλλοι νωρίτερα, με άλλο τρόπο, το έχει κάνει ο Μπεργσόν, ας πούμε. Η ιδέα είναι ότι η κοινή αντίληψη που έχουμε για το χρόνο καταστρατηγεί το ιδιάζον στοιχείο της χρονικότητας και μεταφράζει το χρόνο σε χώρο. Σκεφτόμαστε, ας πούμε, το χρόνο σαν άνοισμα. Είσαι ένα ρολόι που προχωράει. Ναι. Αυτό είναι μετάφραση του χρόνου σε χώρο. Φαινομενολογικά, λοιπόν, αν πρέπει να κατανοήσουμε τι θα πει χρόνος, θα πρέπει να κατανοήσουμε τι θα πει συνείδηση του χρόνου. Μάλιστα. Έτσι. Ο Χούσελ, λοιπόν, ξεκινάει μια περιγραφή της συνείδησης του χρόνου, όπου διακρίνει τρεις στιγμές. Οι τρεις στιγμές, η μεσαία και η αποφασιστική, είναι βέβαια η στιγμή του παρόντος, γιατί όλα στη φαινομενολογία γίνονται σε πρώτο πρόσωπο και σε παροντικό χρόνο. Γιατί τούτο λαμβάνει η χώρα και το βίωμα, έτσι ακριβώς, δεν είναι. Ακριβώς. Υπάρχει πάντα ένα παρόν. Υπάρχει πάντα ένα παρόν, που είναι το παρόν του βιώματος, μέσα στο οποίο υπάρχει, διαγράφεται η κίνηση της συγκράτησης. Τι θα πει αυτό? Μέσα στο παρόν, στην παρούσα εμπειρία, συγκρατώ προηγούμενες εμπειρίες. Έτσι, αυτό που πέρασε, αυτό που έγινε, κατά μία έννοια δεν έχει περάσει. Είναι παρόν. Εξακολουθεί να είναι παρόν. Έχει τις επιπτώσεις του στο παρόν, υπάρχει ως ανάμνηση, υπάρχει ως επίδραση. Συγκρατείται δηλαδή το παρελθόν μέσα στο παρόν. Η κίνηση της συγκράτησης είναι αυτή που ενοποιεί το παρόν με το παρελθόν και μας επιτρέπει την ίδια την έννοια του παρελθόντος. Μάλιστα. Διότι αν κάτι είχε παρέλθει, αν το καλοσκεφτείς, δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε γι' αυτό, θα ήταν σαν να μην υπάρχει. Σωστά. Μπορούμε να μιλάμε για παρελθόν επειδή κάτι το οποίο συνέβη συγκρατείται ακόμα, υπάρχει τώρα, επιδρά πάνω μας. Στο βίωμά μου υπάρχει ακόμα. Στο τωρινό μου βίωμα υπάρχει αυτό που, το βίωμα που έχει προηγηθεί. Μόνο έτσι μπορώ να μιλήσω για παρελθόν. Επειδή ακριβώς αυτό είναι παρόν. Είναι παρόν, μπράβο. Και ταυτόχρονα υπάρχει μία πρόληψη. Έτσι, μία πρόληψη. Προλαμβάνω ενδεχόμενες δυνατότητες αυτού που συμβαίνει τώρα. Μπορώ να προβάλλω τον εαυτό μου δηλαδή έξω από το τώρα και να δω πώς ενδέχεται να εξελιχθούν πράγματα που αυτή τη στιγμή συμβαίνουν. Έτσι, χάρη σε αυτή την πρόληψη προκύπτει και η έννοια του μέλλοντος. Μπορώ να φανταστώ ένα μέλλον που πάντοτε θα είναι μια κάποιου είδους εξέλιξη του παρόντος. Πάντα το παρόν δηλαδή έχει δεσπόζουσα σημασία. Μέσα στο οποίο ενυπάρχουν οι κινήσεις της συγκράτησης και της πρόληψης. Μάλιστα. Από όπου παράγεται η έννοια του παρελθόντος και η έννοια του μέλλοντος. Με αυτή την έννοια λοιπόν μετατοπιζόμαστε στην ίδια την συνείδηση ως δραστηριότητα. Πάντα στη φαινομενολογία η συνείδηση εμφανίζεται τελικώς ως μία δραστηριότητα. Δηλαδή όλα αυτά που λέγαμε προηγουμένως συγκροτητικά του νοήματος προκύπτουν ως ενέργειες μιας συνείδησης. Ναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί η συνείδηση δεν είναι για τη φαινομενολογία μία καταγραφή, ένα ουδέτερο πεδίο στο οποίο αποτυπώνονται πράγματα, αλλά είναι μια δραστηριότητα, μια ενεργητική δηλαδή δράση του ανθρώπου.
Προεκτείνοντας αυτές τις σκέψεις, ο Χούσελ θα καταλήξει. Είναι μια διαδραστική, όπως θα λέγαμε στη γλώσσα τη σημερινή. Έτσι, διαδραστική στο βαθμό που είναι διυποκειμενικότητα. Mm. Έτσι, αλλά καταρχάς είναι δράση. Ναι, ναι, ναι. Ο Χούσελ λοιπόν θα καταλήξει σε μια κάπως ενιγματική πρόταση. Ο χρόνος είναι η καθαρή αυτοπάθεια της συνείδησης. Τι θα πει αυτό? Όταν η συνείδηση έχει ως φαινομενολογικό αντικείμενο όχι οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο του κόσμου, αλλά τον ίδιο τον εαυτό της. Είναι δηλαδή όπως εάν βάλουμε έναν καθρέφτη μπροστά σε έναν άλλον καθρέφτη. Όταν η συνείδηση προσπαθεί να βρει το νόημα της συνείδησης, να βρει το νόημα του συνειδένε, τι μένει, αν αφαιρέσουμε όλα τα εξωτερικά στοιχεία. Μένει το ενέργημα, το καθαρό ενέργημα ως καθαρό ενέργημα. Αυτή είναι η ουσία του χρόνου. Όταν δηλαδή βλέπει η συνείδηση τον εαυτό της με διαφορά φάσης. Ναι, και τον βλέπει και τον συλλαμβάνει σαν καθαρό δράν, καθαρή ενέργεια. Έτσι, αυτή η καθαρή ενέργεια, αυτή είναι η έννοια του χρόνου, αυτή είναι η ουσία του χρόνου. Έτσι, το καθαρό γίγνεσθε, το καθαρό δράν. Με αυτή την έννοια λοιπόν ο χρόνος και η υποκειμενικότητα καταλήγουν να είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή η ουσία της υποκειμενικότητας είναι το χρονίζεσθε. Καθαρή κίνηση, καθαρή δράση. Με την έννοια του γίγνεσθε, ας πούμε. Ναι, του γίγνεσθε, αλλά όχι ένα αντικειμενικό γίγνεσθε, όχι κάτι δηλαδή που το παρακολουθούμε να πηγαίνει από εδώ εκεί. Ένα εσωτερικό γίγνεσθε. Αλλά το εσωτερικό γίγνεσθε. Τώρα, αυτή η ιδέα θα παίξει ένα πολύ κεντρικό ρόλο στη σκέψη του διασημότερου, σπουδαιότερου μαθητή του Χούσελ, που είναι ο Μάρτιν Χάιντιγκερ. Ο Μάρτιν Χάιντιγκερ είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα μεταφέρει τη φαινομενολογική μέθοδο από το πεδίο της γνώσιοθεωρίας, που είναι το πεδίο του Χούσελ, στο πεδίο της οντολογίας, όπως λέμε. Καθαρά της φιλοσοφίας πια, δηλαδή, έτσι. Μια συζήτηση περί του όντος και όχι περί του γνωρίζει. Μάλιστα, ακριβώς. Λοιπόν, αυτή η μεταφορά της φαινομενολογικής μεθόδου από το πεδίο της γνωσιοθεωρίας στο πεδίο της οντολογίας, αυτή θα γεννήσει τους υπαρξισμούς. Μάλιστα. Και είναι κάτι που γίνεται από τον ίδιο τον Χάιντεγκερ. Βέβαια, ο Χάιντεγκερ αρνήθηκε τελικώς την έννοια του υπαρξιστή. Δεν του άρεσε ο όρος. Αλλά σύμφωνα με όλες τις ιστορικές καταγραφές της κίνησης των ιδεών στον 20ο αιώνα, ο Χάιντεγκερ είναι ο πρώτος σε εισαγωγικά υπαρξιστής. Γενικώς ιστορική της φιλοσοφίας, ο Ζαν Βάλ για παράδειγμα, ας πούμε, που είναι ο κλασικός σε αυτό το πεδίο, αναφέρει ως υπαρξιστές εκδόσεις Δοδόνη, ιστορία του υπαρξισμού, όπως λέει. Τέσσερις κατονομάζει ως υπαρξιστές, μίζωνες, τέσσερις: Χάιντιγκερ, Γιάσπερς, Γκαμπριέλ Μαρσέλ, Ζαν Πολ Σάρτρ. Εκείνο που έχει τώρα σημασία να καταλάβουμε είναι ότι ξεκινάει όλο το πράγμα από τη μετατόπιση που κάνει ο Χάιντιγκερ στην φαινομενολογία του Χούσελ. Ο Χούσελ δεν αποδέχτηκε ποτέ την κίνηση του Χάιντιγκερ, θεώρησε ότι προδίδει τη δική του Α, ναι, γιατί, πρόθεση. Αλήθεια. Γιατί έχει αλλάξει πάρα πολύ τη φιλοσοφία ο Χάιντιγκερ, κάνει μια άλλη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία του Χάιντεγκερ είναι και αυτή μια φιλοσοφία πάρα πολύ έτσι απαιτητική. Φιλοσοφία δηλαδή που απαιτεί ένα κόπο για να μπει κανείς στις αρθρώσεις της. Και επιπλέον φιλοσοφία που έχει επιφορτιστεί με ένα πολύ κακό αρνητικό φορτίο. Από την σχέση του με τον ναζισμό. Ναι. Διότι ο Χάιντεγκερ, που δεν ήταν Εβραίος όπως ο Χούσελ, αλλά Άριος Γερμανός, συνέπλευσε με το ναζιστικό καθεστώς. Το 1933 δηλαδή, μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Χίτλερ, του ανατέθηκε η Πριτανία του Γερμανικού Πανεπιστημίου, την οποία ανέλαβε πρόθυμα
και το 1934 εκφώνησε ένα περίφημο Πριτανικό λόγο στο οποίο εξαίρει τον εθνικοσοσιαλισμό ως θαραλέα ανάληψη των πεπρωμένων της Γερμανίας. Η αλήθεια είναι ότι ο Χάιντεγκερ δεν έμεινε πολύ στο εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα. Δύο χρόνια μετά, το 1936, αποσύρθηκε σιωπηρός. Ένιωσε δηλαδή ότι κάτι δεν πάει καλά. Άργησε, αλλά το είδε. Ναι, αλλά του έμεινε η ρετσινιά. Και αυτό του κόστισε βέβαια αρκετά πράγματα. Του κόστισε την πάυση του από το Γερμανικό Πανεπιστήμιο αργότερα και τη μακρά απομόνωσή του στην περίφημη Καλύβη στο Μέλλον Αδρυμό. Στο Μαύρο Δάσος. Ναι, ένα ερημητήριο που είχε, στο οποίο στοχαζόταν και έγραφε. Ωστόσο, παρά τη ρετσινιά με τα πολεμικά, το έργο του εκτιμήθηκε πολύ και ιδίως από Γάλλους στοχαστές. Ο Ζαν Μποφρέ ήταν ο πρώτος που έκανε την κίνηση να επαναφέρει τον Χάιντεγκερ στη δημοσιότητα και πράγματι η σκέψη του θα διαβαστεί και θα συζητηθεί πολύ τα μεταπολεμικά χρόνια, καθώς και η ίδια εξελίσσεται προς μια κατεύθυνση μέχρι το θάνατό του το 1976. Η φιλοσοφία του Χάιντεγκερ, εκείνο που πρέπει κανείς να έχει κατά νου, είναι ότι έχει δύο φάσεις. Είναι μία πρώτη φάση διαμορφωτική, που το κύριο έργο της είναι το μεγάλο του «Είναι και χρόνος», κυκλοφόρησε το 1927, και η δεύτερη αναπτύσσεται μετά το 1936, μετά δηλαδή την αποχώρησή του από τον ναζισμό, από την ναζιστική εμπλοκή τέλος πάντων και την σχετική ιδιώτευσή του. Η ειρωνία, αν δεν κάνω λάθος, είναι ότι το πρώτο έργο είναι το πιο ενδιαφέρον, το είναι και χρόνος. Ναι, τουλάχιστον είναι η δική μου γνώμη αυτή, γιατί δεν τη συμμερίζονται όλοι, βέβαια δεν τη συμμερίζονται όλοι. Έτσι είναι μια άποψη, μια ανάγνωση. Η δεύτερη περίοδος λέγεται στροφή. Η σκέψη του Χάιντεγκερ μετά τη στροφή. Και έχει αποτυπωθεί προγραμματικά σε ένα μικρό κείμενο, μια επιστολή που έγραψε ο Χάιντεγκερ στο Ζαν Μποφρέ, κατόπιν ετήσιος δηλαδή του Ζαν Μποφρέ, επιστολή για τον ανθρωπισμό. Ήδη έχει αρχίσει ο υπαρξισμός να κυκλοφορεί σαν έννοια, σαν ετικέτα. Ο Ζαν Πολ Σάρτρ στη Γαλλία είναι αυτός που θα εκλαϊκεύσει τον όρο και σε αυτόν είναι που αντιτίθεται ο Χάιντεγκερ. Αντιτίθεται στο να τον ονομάζουν υπαρξιστή και αντιτίθεται στη ρίση του Σάρτρ. Η ουσία προηγείται της ύπαρξης. Η ύπαρξη προηγείται της ουσίας. Ο Χάιντεγκερ θα το διορθώσει λέγοντας η ύπαρξη είναι η ουσία. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε δηλαδή σε δύο διαφορετικά πράγματα. Και αντιτίθεται κυρίως στον τίτλο που έδωσε, στο νόημα δηλαδή του τίτλου που έδωσε ο Σάρτρ σε ένα εκλαϊκευμένο έργο του, ο υπαρξισμός είναι ένας ανθρωπισμός. Μάλιστα. Ο Χάιντεγκερ αντιτίθεται διαρρήνει στην έννοια του υπαρξισμού, στην έννοια του ανθρωπισμού. Τι του ανθρωπισμού. Του ανθρωπισμού. Λέει χαρακτηριστικά, δεν με ενδιαφέρει ο άνθρωπος, με ενδιαφέρει το είναι. Έτσι, αυτή είναι η προγραμματική δήλωση της στροφής. Χαρακτηρίζει τη σκέψη του Χάιντεγκερ μετά τη λεγόμενη στροφή. Γιατί για να πούμε την αλήθεια, το πρώιμο έργο του Χάιντεγκερ μπορεί ακόμα να θεωρηθεί ως ένα έργο ουμανιστικό με μια πολύ ιδιόρυθμη και διευρυμένη έννοια. Λοιπόν, να το εξηγήσω λίγο αυτό. Όταν μιλάμε για ουμανισμό, μιλάμε για την διαφωτιστική φιλοσοφία η οποία έκανε τον άνθρωπο επίκεντρο του αναστοχασμού περίπου στη θέση που είχε ο Θεός για την μεσαιωνική φιλοσοφία ή η φύση για την αρχαία φιλοσοφία. Με τους όρους της συζήτησης που κάναμε εμείς εδώ, αυτή η έννοια του ανθρώπου είναι περίπου το αντικειμενικά εννοημένο υποκείμενο. Έτσι, σε αυτήν αντιτίθεται εν πρώτης ο Χάιντεγκερ. Μάλιστα. Αλλά στην πρώτη του περίοδο παραμένει
στο επίκεντρο της σκέψης του ένα ενδιαφέρον για το υποκείμενο, ως υποκειμενικό υποκείμενο, όπως λέγαμε κατά την... Όχι ως αντικειμενικό υποκείμενο. Ναι, ναι. Και γι' αυτό δεν μιλάει για άνθρωπο, αλλά κατασκευάζει έναν ειδικό όρο. Design. Το design. Έναν όρο που έχουν γίνει απόπειρες να μεταφραστεί στα ελληνικά. Νομίζω το καλύτερο να τον κρατήσουμε αμετάφραστο, απλώς εξηγώντας τι σημαίνει. Το είναι, λέμε ότι ο Χάιντεγκερ μετέθεσε το φαινομενολογικό προβληματισμό από την γνωσιολογία στην οντολογία. Έτσι, οντολογία σημαίνει λόγος περί του είναι. Το είναι στα γερμανικά λέγεται με ένα παρέμφατο το sein. Ο Χάιντεγκερ φτιάχνει μια σύνθετη λέξη με το τοπικό επίρρημα εδώ και το είναι, το sein. Αυτό που είναι εδώ. Έτσι. Τώρα μου φαίνεται λίγο αστείο γιατί έχει μεταφραστεί πολλές φορές δονά είναι. Εδονά είναι. Εδονά είναι. Λίγο τραβηγμένη μετάφραση. Θα μπορούσε να το πει κανείς παρευρίσκεστε ή με διάφορους τρόπους. Ναι. Πάντως το νόημα είναι αυτό. Ένα είναι παροντοποιημένο εδώ και τώρα. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Υπάρχει είναι μη παροντοποιημένο. Το είναι εν γέννη. Το είναι από... Μάλιστα, κατάλαβα. Το είμαι, ας πούμε. Είναι το είμαι. Το είμαι. Αυτό που είμαι εγώ αυτή τη στιγμή. Αυτό που είμαι εγώ αυτή τη στιγμή εδώ είναι η ειδική γωνία, η ειδική οπτική γωνία, η ειδική θέση από την οποία σχετίζομαι με το είναι εν γέννη. Μάλιστα. Και αυτός ο συσχετισμός είναι το κλειδί της ορολογίας του Χάιντεγκερ. Δηλαδή έχουμε από τη μεριά το είναι γενικώς και από την άλλη το είναι του ανθρώπου. Υπάρχει η ίδια λέξη. Το sein και το dasein. Αυτό που θέλει να πει, το λέει δηλαδή και απερίφραστα και το αναλύει εκτενώς, αλλά το λέει και με την ορολογία του. Ότι η ιδιαιτερότητα του ανθρώπου, το είναι του ανθρώπου, είναι ότι είναι εκείνο το «ον» που θέτει το ερώτημα για το «είναι». Δηλαδή όπως το αντιλαμβάνεται ο Χάιντεγκερ, όλα τα υπόλοιπα όντα απλώς υπάρχουν μέσα στον κόσμο χωρίς να αναρωτιούνται για την ίδια την ύπαρξή τους. Έτσι, το «ον» που αναρωτιέται για την ίδια του την ύπαρξη είναι ο άνθρωπος. Με αυτή την έννοια είναι το «ον» που σχετίζεται με το «είναι». Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή ότι το «dasein» υπεραπλουστευμένα είναι ο άνθρωπος. Ναι, αυτό είναι. Αυτό. Όπου «dasein» διάβαζε άνθρωπο. Όπου «dasein» και τελειώνει αυτή τη... Ναι. Αλλά όχι ο άνθρωπος ως φυσικό «ον», μάλιστα, αλλά η ανθρώπινη συνείδηση. Ο Χάιντεγκερ λέει το ιδιαζόντος ανθρώπινο «είναι». Έτσι, το «dasein» είναι το ιδιαζόντος ανθρώπινο «είναι». Μάλιστα. Και το ιδιάζον αυτού του «είναι» είναι ότι θέτει το ερώτημα για το «είναι». Μάλιστα. Με αυτή την έννοια, ο Χάιντεγκερ ενδιαφέρεται εξ αρχής για το «είναι», αλλά στο πρώτο μέρος του έργου του, ξαναλέω αυτό που κορυφαία του έκφραση είναι το βιβλίο «Είναι και χρόνος», το «είναι» προσεγγίζεται μέσα από το «ον» που θέτει το ερώτημα γι' αυτό, δηλαδή τον «dasein», τον άνθρωπο. Μέσα από την αναλυτική του «dasein», την αναλυτική της ανθρώπινης ύπαρξης δηλαδή, προσπαθεί να προσεγγίσει αρνητικά το «είναι». Διότι το «είναι» δεν προσεγγίζεται απευθείας. Δεν ορίζεται δηλαδή, έτσι. Ναι, εννοείται ότι δεν ορίζεται, γιατί έχει εκείνα τα χαρακτηριστικά της ύπαρξης που λέγαμε. Αβυσαλαίο. Θα πει ο Χάιντεγκερ, είναι αβυσαλαίο, άκεντρο και αθεμελίωτο. Έτσι, είναι μια άβυσος. Οπότε ο μόνος τρόπος να το προσεγγίσεις είναι μέσω του όντως που θέτει το ερώτημα γι' αυτό και να το προσεγγίσεις ερωτηματικά. Με αυτή την έννοια λοιπόν λέω ότι ο Χάιντεγκερ ενδιαφέρεται εξ αρχής για το «είναι», αλλά στην πρώτη περίοδο της σκέψης του το επίκεντρο της ενασχόλησης είναι το «dasein», ο άνθρωπος δηλαδή. Ο άνθρωπος στη σχέση του με το «είναι». Και εκεί εκθέτει την θεμελιώδη οντολογία του, είτε αυτή την υπαρξιακή αναλυτική, την επιβλητική υπαρξιακή αναλυτική που διαβάζουμε στο «είναι και χρόνος». Η προγραμματική του εξαγγελία είναι να φτάσει από τον «dasein» στο «sein». Αλλά δεν κατορθώνει να φτάσει. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά δεν έχει τρόπο να προχωρήσει.
μετά τα γεγονότα που μεσολάβησαν και τα προσωπικά τραυματικά κτλ. Απλώς αλλάζει την αφετηρία του. Ξεκινάει κατευθείαν από το είναι. Μάλιστα. Αυτή είναι χοντρικά η διαφορά της πρώτης από τη δεύτερη φάση. Στην πρώτη, το είναι προσεγγίζεται ερωτηματικά μέσα από την αναλυτική του είναι που είναι ο άνθρωπος, του design δηλαδή. Στη δεύτερη ξεκινάει απευθείας αξιωματικά από το είναι και ο άνθρωπος, τον design δηλαδή, εμφανίζεται κατά κάποιον τρόπο υποταγμένο στην κλίση του είναι. Δηλαδή μοιάζει να αρθρώνεται μία σχέση εξουσίας οντολογικής. Το είναι καλή και ο άνθρωπος ανταποκρίνεται. Και τον design ανταποκρίνεται. Ενώ στην πρώτη το ζάιν, το είναι, έχει αρνητικά χαρακτηριστικά, δεν μπορείς να το προσεγγίσεις απευθείας, πας πάντα μέσω του ανθρώπου. Στη δεύτερη εμφανίζεται σαν ένα υποκατάστατο θεότητας. Ξαναγυρνάμε στο είναι όπως ήταν στην προγενέστερη φιλοσοφία, δηλαδή σαν να λέμε. Ναι, όχι ακριβώς, γιατί αλλάζει ρητορική. Αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι στο δεύτερο αυτό μέρος της φιλοσοφίας του, ο Χάιντεγκερ πλέον σχεδόν εγκαταλείπει την φιλοσοφική, δηλαδή επιχειρηματολογική δομή του λόγου και καταφεύγει σε ποιητικές μεταφορές. Δηλαδή αρχίζουν να θολώνουν τα ιδεολογικές διακρίσεις ανάμεσα στη φιλοσοφία και την ποίηση. Στην πρώτη περίοδο είναι όταν τίθενται τα θέματα όπως η μέρημνα και το είναι προς θάνατον. Ναι. Στο πρώτο μέρος, δεν επανέρχονται μετά. Ναι. Όχι ότι εξαφανίζονται, αλλά είναι αλλιώς πια οι εμφάσεις. Θες να πούμε δύο πράγματα γι' αυτό. Ναι. Φαντάζομαι το είναι προς θάνατο εννοεί ότι είναι το μοναδικό πλάσμα που αναστοχάζεται το θάνατό του. Ακριβώς. Είναι το καθήκον του design, το καθήκον του ανθρώπου. Ποιο είναι? Είναι να ακούει τη φωνή του είναι, για το Χάιντεγκερ. Αυτή είναι και η ηθική του Χάιντεγκερ. Αρνείται οποιαδήποτε νομολογική ηθική, οποιοδήποτε εξωτερικό κανόνα δηλαδή, ως καθοδηγητικό, και λέει το πρωταρχικό καθήκον είναι να ακούει την κλίση του είναι. Αυτό όμως εκφράζεται διαφορετικά στην πρώτη και στη δεύτερη περίοδο. Στην πρώτη περίοδο ακριβέστερα, στο είναι και χρόνος δηλαδή, λέει να ακούει την κλίση του εαυτού του, την κλίση του Dasein. Το Dasein να ακούει την κλίση του Dasein, το οποίο τον οδηγεί στο αυθεντικό του είναι. Κάνει μια διάκριση δηλαδή ανάμεσα σε αυθεντικό και αναυθεντικό είναι. Μάλιστα. Που είναι πιο σημαντική. Στο δεύτερο, να ακούει την κλίση του είναι. Έχει μια μεγάλη διαφορά. Το να ακούει τον εαυτό του ή το να ακούει το είναι, είναι κάτι διαφορετικό. Το να ακούει το είναι μέσω του εαυτού του ή το να ακούει το είναι σαν κάτι που προστάζει από τα έξω, είναι διαφορετικό. Προφανώς. Καταλαβαίνεις τη διαφορά. Προφανώς. Δηλαδή, στη μια θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο Θεός είναι έξω, στην άλλη είναι μέσα. Λέω, με κάποιους έτσι. Ναι. Δηλαδή, παίρνει μια πιο αυταρχική και μια πιο εξουσιαστική μορφή η φιλοσοφία του στη δεύτερη περίοδο. Αυτή τουλάχιστον είναι η δική μου ανάγνωση, ξαναλέω, την οποία δεν συμμερίζονται όλοι. Θα επανέλθω. Κάτι άλλο που θέλω, κάτι ίσως θεμελιώδες που πρέπει να πούμε για τη σκέψη του Χάιντεγκερ. Στην απαρχή της φιλοσοφίας του υπάρχει η διάκριση του είναι από το «ον» και αυτή είναι σημαντική. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν δύο ζεύγοι διακρίσεων. Είναι και «ον», είναι και «νταζάιν». Το «ζάιν» είναι πάντα το συνθετικό. Έτσι, η διάκριση είναι και «ον» είναι «ζάιν» και «ζάιεντες». Δηλαδή είναι η απαρεμφατική μορφή το είναι και υπομορφή μετοχής το «ον». Βάσει αυτής της διακρίσεως, ο Χάιντεγκερ κάνει κριτική, μια καταιγιστική κριτική σε όλη την ιστορία της φιλοσοφίας, την δυτική μεταφυσική. Από το Σοκράτη και μετά. Ναι, από τον Πλάτωνα. Από τον Πλάτωνα και μετά.
από τον Πλάτωνα μέχρι το Χούσερ. Μέχρι το Χούσερ. Κατά το ότι έχει λησμονήσει το είναι. Λησμονήσει με την έννοια που ψυχαναλυτικά θα λέγαμε αποθήσει. Έτσι, καταγγέλει δηλαδή όλη τη δυτική μεταφυσική, όλη τη μεγάλη φιλοσοφία του δυτικού κόσμου ως απόθηση του είναι. Πώς το έχει αποθήσει? Σχηματίζοντας το «ον». Ναι, ναι. Με το να βάζει στη θέση του «είναι» ένα «ον». Το πρώτο «ον». Το πρώτο «ον» που εμφανίζει το ύψιστη ιδέα στον Πλάτωνα ως νους θεός τον Αριστοτέλη, ως θεός στην θεολογία τη χριστιανική και ούτω καθεξής, λόγος κατά ορισμένες νεωτερικές εκδοχές. Έτσι, αυτό το πρώτο «ον» αποκρύπτει, μέσα στη θετικότητά του, αποκρύπτει αυτό το αβυσαλαίο που είναι το «είναι». Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα όντα έχουν πάντοτε μία θετική μορφή, μία θετική υπάρξη. Είναι παγιωμένα. Είναι παγιωμένα, έχουν μορφή. Και όταν λέμε όντα εννοούμε είτε φυσικά, φυσικές οντότητες, είτε και ιδέες, έννοιες. Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι το πρώτο «ον» στην παραδοσιακή μεταφυσική είναι ιδέα. Αλλά και οι ιδέες είναι όντα για το Χάιντιγκερ. Οτιδήποτε έχει καθορισμένη μορφή, είναι παγιωμένο, είναι «ον». Το «είναι». Ό,τι εμφανίζεται στη συνείδηση, όπως τα έλεγε ο Χούσερλ, έτσι. Ναι, επίσης. Να. Το «είναι» δεν έχει μορφή. Δεν έχει τίποτα το παγιωμένο. Είναι κάτι σαν αρχαίγονη θάλασσα μέσα από την οποία αναδύονται τα όντα. Έτσι, επειδή το να έρθει κανείς αντιμέτωπος με αυτό το αρχαίγονο χάος, με το αβυθομέτρητο και το αβυσαλαίο, τρομάζει. Τρομάζει. Οι άνθρωποι το φράζουν αυτό βάζοντας ένα πρώτο «ον» στη θέση του. Θεός, για παράδειγμα. Όνομα και μορφή, με ένα όνομα και ακριβώς. Μορφή. Ακριβώς. Όπως θα έλεγα στην βεδαντική παράδοση, Νάμα Ρούπα. Στην βεδαντική, στην Ινδουιστική, έτσι. Δυνάμει αυτή τη πρώτη ενοιολόγηση, η οποία είναι μια πολύ ισχυρή ενοιολόγηση και πολύ ενδιαφέρουσα, θα λέγαμε ότι ο Χάιντιγκερ αναδεικνύει τον εαυτό του σαν το σημαντικότερο συνεχιστή μέσα στον 20ο αιώνα της μυστικής παράδοσης. Των μυστικών. Των μυστικών όλων των θρησκειών. Όλων. Ας πούμε καταρχάς του δυτικού κόσμου. Των χριστιανών μυστικών. Ναι, αλλά και μουσουλμάνων και Εβραίων τουλάχιστον. Και από εκεί και πέρα μπορεί κανείς να αναμετρήσει τις σχέσεις του με μυστικές παραδόσεις άλλων πολιτισμών. Το λέω αυτό γιατί ο όρος μυστικισμός ακριβολογεί περισσότερο στο πλαίσιο των δυτικών μονοθεϊστικών θρησκειών για να σημάνει την απόκληση αυτών των προσεγγίσεων από την κεντρική θεολογική γραμμή. Ενώ σε παραδόσεις όπως ο βουδισμός, ο Ινδουισμός, ίσως δεν έχει νόημα να χρησιμοποιεί το όρος μυστικισμός γιατί δεν διακρίνεται από κάτι. Είναι η κεντρική γραμμή, ας το πούμε, της σκέψης. Ενώ στους μονοθεϊσμούς αυτό είναι πιο σαφές. Ναι, στους μονοθεϊσμούς λέμε μυστικός χριστιανισμός σε αντίθεση με κάποιον ορθόδο. Μυστικό Ισλάμ. Και μυστικό Εβραϊσμό, ή Καβάλα και τα λοιπά. Τέλος πάντων, είναι τώρα μια άλλη συζήτηση. Αυτό ας μην την επεκταθούμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Χάιντεγκερ κάνει τη διδακτορική του διατριβή πάνω στο έργο ενός μυστικού της πρώτης Αναγέννησης, του Ντουν Σκότους. Ο οποίος περιλαμβάνεται στους λεγόμενους νομιναλιστές, αλλά είναι η πιο μυστικιστικά διατιθέμενη φυσιογνωμία από τους νομιναλιστές του 14ου αιώνα. Το πρόβλημα των κατηγοριών στον Ντουν Σκότους. Ήταν η εργασία του. Ναι. Οι κατηγορίες, ξέρεις, είναι η χαρακτηριστική οικοδομική των μεταφυσικών συστημάτων. Είναι ένα μεγαλεπίβολο ιεραρχικό σχήμα που στην κορυφή βρίσκεται η πρώτη ιδέα, το θεμέλιο, και γύρω του σε πρώτο κύκλο διατάσσονται βασικές ιδιότητες. Έτσι, τα κατηγορήματα. Οι οποίες ονομάζονται κατηγορίες. Στα μεταφυσικά συστήματα το πρώτο «ον» μοιάζει με τις κατηγορίες του κατά το ότι είναι ενιακή κατασκευή. Ο Χάιντιγκερ, ακολουθώντας μια μυστική παράδοση, θέλει ακριβώς να κόψουμε το κεφάλι αυτής της κατασκευής, το πρώτο «ον» να πάβει να είναι ενιακό μόρφωμα, όπως οι κατηγορίες.
Οπότε δηλαδή εδώ έχουμε ένα άλλο σχήμα, σαν να έχουμε στη μέση ένα πηγάδι και γύρω γύρω οι κατηγορίες συγκροτούν το χείλος του πηγαδιού. Υπάρχει δηλαδή μια ετερότητα θεμελιώδης ανάμεσα στο πρωταρχικό και τις κατηγορίες του. Με τις κατηγορίες του μεταφράζεται στον κόσμο των εννοιών, ενώ το ίδιο είναι μη εννοιακό. Αυτή είναι η ύπαρξη, η πηγή της ύπαρξης. Ενώ στα μεταφυσικά συστήματα τοποθετείται εκεί πάνω από το πηγάδι, ας πούμε, ένα κεφάλι. Ένα κεφάλι. Ένα κεφάλι. Κάπως έτσι, ίσως μπορεί κανείς να το καταλάβει. Από εκεί και πέρα πολλά πράγματα έχει πει και γράψει ο Χάιντεγκερ. Δεν έχει νόημα τώρα να μπούμε σε λεπτομέρειες. Δύο σημεία της σκέψης του θέλω να τονίσω. Α, συγγνώμη, πριν από αυτό να τελειώσω αυτό που γιατί με ρώτησες για το είναι προς θάνατον. Ακριβώς, τη μέρη μου και το είναι προς θάνατον. Ναι, είναι η προβληματική που εκθέτει στο είναι και χρόνος η υπαρξιακή αναλυτική του Ντασάιν, όπου κάνει ένα είδος τοπογραφίας του Ντασάιν, του ανθρώπινου είναι. Με βάση τη διάκριση αυθεντικότητα και αναυθεντικότητα. Και αφού εξετάσει τα διάφορα στρώματα της αναυθεντικότητας, δεν θα μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες, προσπαθεί να βρει εκείνες τις ιδιότητες ή εκείνες τα στρώματα έτσι, του αυθεντικού είναι, που σε ένα επίπεδο ορίζεται ως μέρημνα. Έτσι, Ζόργκε είναι ο όρος στα γερμανικά. Μέρημνα για επιβίωση. Όχι. Αυτή είναι η βιομέρημνα. Φεύγουμε από τη βιομέρημνα. Έτσι, μία μέρημνα πολύ θεμελιώδη, υπαρξιακή, η οποία ανακύπτει μέσα στην αγωνία, ένα πάλι έννοια της αγωνίας, που είχαμε συναντήσει στο Κίκερ. Είναι μέρημνα για τον ίδιο τον εαυτό του. Μέρημνα για τις δυνατότητές του, που είναι η σχέση του με το είναι. Α, αυτό... Ναι, μέσα από τη μέρημνα δηλαδή, αρχίζει να εγκαθιστά μία αυθεντική σχέση με το είναι. Αυτό συνδέεται με το ηθικό αίτημα που έλεγα για το Χάιντεγκερ, που είναι υποχρέωση απέναντι στον ίδιο στον εαυτό. Μάλιστα. Υποχρέωση απέναντι στις δυνατότητές σου. Δηλαδή, το design είναι πάντα ένοχο. Έτσι, η ενοχή μαζί, είναι η άλλη όψη της αγωνίας, πάνε μαζί αυτά. Είναι πάντα μέσα στη ρίζα του design. Και είναι μάλιστα αυτό που αφυπνίζει την αυθεντικότητα. Δηλαδή μέσα από την πλήρη εμβίωση της ενοχής και της αγωνίας θα οδηγηθεί στην αυθεντικότητα. Γιατί κάθε απόπειρα να σκεπαστούν αυτά τα πράγματα οδηγεί στην αναυθεντικότητα. Αυτό είναι σαν να ακούμε τον Κίκερκο πάλι, έτσι. Ναι. Εδώ είναι ένας Κίρκεγκορ αναδιατυπωμένος. Ναι. Γιατί πράγμα είναι ένοχο. Εδώ θα μπορούσε να θυμηθεί κανείς αυτό του Καβαδία, το «θα μείνω πάντα ιδανικός και ανάξιος εραστής». Έτσι που λέει, αυτός μου μια βραδιά εμπρός μου θα υψωθεί και λόγος ένας δικαστής σκληρός θα μου ζητήσει και αυτό το ανάξιο χέρι μου που τρέμει θα οπλιστεί, θα υψωθεί και άφοβα το φταίχτη θα χτυπήσει. Ο εαυτός του τον δικάζει και τον καταδικάζει σε θάνατο. Επειδή έχασε την επαφή με το είναι. Ναι, επειδή αρνήθηκε τη δυνατότητά του. Μάλιστα. Τη δυνατότητά του να φύγει. Ήθελε να φύγει και δεν το έκανε. Μάλιστα. Έτσι, αρνήθηκε τη δυνατότητά του. Αυτή είναι η ενοχή στο Χάιντεγκερ. Το να αρνηθείς τη δυνατότητά σου, να δηλιάσεις απέναντι στις ακραίες σου δυνατότητες. Πού είναι η σχέση σου με το είναι. Μέσα από αυτή την ενοχή και την αγωνία που συνεπάγεται, τη μέρημνα με την οποία συνηφαίνεται, προκύπτει η αυθεντική βίωση του είναι. Και στην έσχατη βαθμίδα αυτό αποκαλύπτεται ότι είναι το είναι προς θάνατον. Το είναι προς θάνατον σημαίνει για το Χάιντεγκερ πάλι όχι οντικά ότι περιμένω το θάνατό μου, αλλά ότι βιώνω το θάνατό μου ως απότατη δυνατότητα κάθε στιγμή. Διότι όταν βιώνω τον εαυτό μου ως δυνατότητα προς θάνατον, το βιώνω σαν ανοιχτό. Ακριβώς. Έτσι. Όταν πεθαίνω κλείνω, ναι. Γίνομαι on. Η ανοιχτότητα είναι το θεμελιώδης χαρακτηριστικό του της αυθεντικής ύπαρξης. Μάλιστα. Και η ανοιχτότητα προκύπτει βιωματικά ως ανοιχτότητα στο θάνατο. Οπότε το είναι προς θάνατο καταλήγει να είναι η έσχατη αποκάλυψη του Ντασάιν.
Άρα είναι και η αφοβία στο θάνατο, ας πούμε. Εξυπακούεται. Εξυπακούεται. Και αυτό συνδέεται βέβαια και με τη χρονικότητα. Διότι η χρονικότητα για το Χάιντεγκερ είναι η ίδια η ουσία της ύπαρξης, που σημαίνει, τι σημαίνει χρονικότητα, λαμβάνοντας υπόψη και την προηγούμενη συζήτηση που είχε κάνει ο Χούσερ, είναι η απεριόριστη ανοιχτότητα, το διενεκώς ανοιχτό. Το διενεκώς ανοιχτό είναι ένας άλλος τρόπος να πούμε το είναι προς θάνατον. Έτσι, η χρονικότητα είναι προς θάνατον. Αυτή είναι η καρδιά της υποκειμενικότητας. Αυτή που είναι ανοιχτή σε όλες τις δυνατότητες διαρκώς, έτσι, αυτό το πράγμα. Αυτό έχει βέβαια αρκετούς ηρωικούς επιτονισμούς. Εξού και τον εθνικοσοσιαλισμός, ίσως, έτσι. Μπορεί να το συσχετίσει κάποιος, αν θέλει. Αυτά περίπου κάνει ο Χάιντεγκερ στην πρώτη περίοδο. Ήθελα να πω, λοιπόν, να δώσω μόνο δύο συμπληρωματικές επισημάνσεις, δύο σημεία δηλαδή του έργου του που έχουν κάποιο ενδιαφέρον και αξίζει να μνημονευτούν. Στην πρώτη περίοδο κάνει μία συζήτηση περί της αλήθειας, όπου αποδομεί την έννοια της αλήθειας ως αντικουάτιο, ως ισοδυναμίας, αντιστοιχίας. Έχει ενδιαφέρον γιατί είναι μία συμπληρωματική όψη της κριτικής του προς την παραδοσιακή, μεταφυσική και την επιστημονική σκέψη. Σωστά. Είναι, να το πω έτσι, η μαθηματική έννοια της αλήθειας. Μάλιστα. Ποια είναι η μαθηματική έννοια της αλήθειας? Ότι κάτι αληθεύει ως προς αλφα ίσον αλφα, ας πούμε. Ναι, ότι για να είναι αληθινό κάτι πρέπει να ισοδυναμεί με κάτι άλλο. Αυτή είναι η, ξαναλέω, η έννοια της αλήθειας με την οποία δουλεύει η μεταφυσική και η έννοια της αλήθειας με την οποία δουλεύει η σύγχρονη τεχνοεπιστήμη. Εδώ πέρα δηλαδή ταυτίζονται. Ο Χάιντεγκερ αρνείται αυτή την έννοια της αλήθειας και προσφεύγει στην ετυμολογία της ελληνικής λέξης που είναι, κατασκευάζεται στερητικά, έτσι, είναι το αρνητικό της λύθης. Αυτό το ερμηνεύει ως έξοδο από την λύθη του εαυτού, δηλαδή από την κάλυψη στην εκκάλυψη. Κάτι δηλαδή το οποίο είναι καλυμμένο και προβαίνει στην επιφάνεια και φανερώνει τον εαυτό τους και το σύνολο των δυνατοτήτων. Δηλαδή το α δεν είναι στερητικό. Στερητικό της λύθης. Ναι, της λύθης. Ναι. Αυτό δηλαδή που βγαίνει, μπράβο, από τη λύθη και, μπράβο, ναι, και εμφανίζεται. Ναι. Βγαίνει από την αφάνεια στην εμφάνεια. Μάλιστα. Είναι δηλαδή, όπως τα λέγαμε, η εκφραστική έννοια της αλήθειας. Έτσι, αληθινός είσαι όχι όταν ισοδυναμείς με κάτι προδεδομένο, κάτι έξω από σένα, αλλά όταν απλώς εκφράζεις επιρρότητα τον εαυτό σου. Μάλιστα. Έτσι είναι η αλήθεια ως αντιστοιχία και η αλήθεια ως εκάλυψη, αποκάλυψη, εμφάνιση. Είναι η μαθηματική έννοια της αλήθειας και η εκφραστική έννοια της αλήθειας. Το τελευταίο πράγμα που έχει ενδιαφέρον στο Χάιντεγκερ αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια της ζωής του και του έργου του, μεταπολεμικά δηλαδή, είναι η κριτική στην τεχνοεπιστήμη, στην τεχνική. Είναι μια μακρά συζήτηση, την αναπτύσσει σε διάφορα κείμενα, μόνο ότι υπάρχει ένα κείμενο που είναι το κεντρικό. Εδώ το κριτικά ενδιαφέρον είναι ότι βλέπει την τεχνοεπιστήμη ως συνέχεια της παλιάς μεταφυσικής. Ναι. Παραφράζοντας δηλαδή τη γνωστή γρίση του Κλάουζεβιτς για τον πόλεμο και την πολιτική, θα λέγαμε ότι η φυσική είναι η συνέχιση της μεταφυσικής με άλλα μέσα. Και αυτό που έχουν κοινό είναι ο αντικειμενισμός τους, που για το Χάιντεγκερ ισοδύναμη με λύθη του είναι. Μάλιστα. Σε αυτήν την τελευταία περίοδο της σκέψης του θεωρεί ότι η ιστορία, η ανθρώπινη ιστορία, ορίζεται από κάποιες θεμελιώδεις μορφές αποκάλυψης του είναι.
Και στη σημερινή εποχή, την εποχή που ακολουθεί την περίοδο της μεταφυσικής, το είναι αποκαλύπτεται ως τεχνική. Δηλαδή η σχέση της ανθρωπότητας με το είναι εμφανίζεται μέσω της τεχνικής. Όπως όλες οι αποκαλύψεις, για το Χάιντιγκερ είναι ταυτόχρονα και συγκαλύψεις. Δηλαδή όταν λέμε το είναι αποκαλύπτεται ως τέτοιο, εννοούμε ότι ταυτόχρονα συγκαλύπτεται και ως τέτοιο. Τότε πώς αποκαλύπτεται? Αυτή είναι η διαλεκτική, να το πω έτσι, του Χάιντιγκερ. Ότι κάθε τρόπος αποκάλυψης ενέχει μέσα... Γιατί το κάνει όν, έτσι. Ναι, πάντα παίρνει μια μορφή. Παίρνει μια μορφή και χάνεται το είναι. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι για τη σκέψη του Χάιντιγκερ, τον ύστερο Χάιντιγκερ, υπάρχουν τρεις μεγάλες εποχές του είναι. Είναι η αρχαϊκή εποχή, η εποχή του ερωτήματος περί του είναι, η εποχή της προσοκρατικής φιλοσοφίας. Σαλής ο Μιλήσιος, όλη αυτή η ιστορία, μέχρι τον Πλάτωνα. Μέχρι τον Πλάτωνα. Με τον Πλάτωνα αρχίζει η δεύτερη εποχή, που είναι η εποχή της μεταφυσικής, που είναι το είναι εμφανίζεται συγκεκαλυμμένο ως on. Πρώτο on. Και σήμερα, το σήμερα είναι σαφές που αρχίζει, ας πούμε στον 20ο αιώνα, αν όχι στο 17ο, που η τρίτη εποχή, που το είναι εμφανίζεται συγκεκαλυμμένο ως τεχνική. Όλο αυτό βέβαια έχει... Θεοποιεί τη τεχνική δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Όλο αυτό έχει βέβαια εκλειφθεί σαν μια κριτική της σύγχρονης τεχνοεπιστήμης και έχει παραλυφθεί και από οικολογικές ανησυχίες κτλ. Προσπαθώντας να βγάλει δηλαδή ένα κριτικό στοιχείο από αυτή την ανάλυση. Αλλά όλα στο Χάιντιγκερ είναι διφορούμενα. Δηλαδή μπορεί να διαβάσεις σε αυτά τα κείμενα και ανάμεσα στις γραμμές εμπολής και ένα θαυμασμό για την τεχνική. Δηλαδή μπορεί να είναι μια καλυμμένη μορφή, αλλά είναι του είναι. Έτσι. Έχει τη δύναμη δηλαδή και το πρωτογενές του ίδιου του είναι. Ναι. Έτσι είναι μια καταμάχητη δύναμη η τεχνική. Έτσι την καταγγέλει και τη θαυμάζει ταυτόχρονα. Και είναι διφορούμενος, ναι. Γιατί είναι. Ο Χάιντιγκερ έτσι είναι διφορούμενος. Επιτρέπει πολλών ειδών. Όλες αναγνώσεις. Ναι, δεν ξέρω αν θες να πούμε κάτι άλλο για το Χάιντιγκερ. Πιστεύω ότι κάπως τοποθετήθηκε, εμφαγίστηκε η περίπτωσή του. Τώρα οι άλλοι υπαρξιστές λεγόμενοι, οι οποίοι και δέχονται περισσότερο ίσως τον όρο, είναι ο Καρλ Γιάσπερς, ο Γερμανός αυτός ψυχίατρος που έγινε φιλόσοφος. Είναι ένας Γάλλος καθολικός στοχαστής, θρησκευτικός στοχαστής, ο Γκαμπριέλ Μαρσέλ, και είναι και ένας Γάλλος άθεος ουμανιστής, ο Ζαν Πολ Σάρτρ. Βλέπεις πόσο διαφορετικές περιπτώσεις, ας πούμε. Μπορούν να βγουν κάτω από την ομπρέλα αυτή. Ακριβώς. Η περίπτωση του Γιάσπερς έχει πρώτα-πρώτα το εξής ενδιαφέρον, ότι ο Γιάσπερς ήταν ψυχίατρος και η ψυχιατρική ήταν από τα πεδία που πρώτα-πρώτα δέχθηκαν τους κραδασμούς της φαινομενολογίας του Χούσελ. Γιατί? Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί αφορά ένα πραγματικά γόνιμο κομμάτι αυτής της φιλοσοφικής παράδοσης. Γιατί ακριβώς η φαινομενολογία του Χούσελ μας επιτρέπει να ανασυστήσουμε ένα ανθρώπινο βίωμα χωρίς, με τον τρόπο που συγκροτείται ως βίωμα, χωρίς να το αντικειμενοποιήσουμε σε κλινικές κατηγορίες. Ο Γιάσπερς πολύ νωρίς, ήδη στη δεκαετία του 10 δηλαδή, ενώ ακόμη ο Χούσελ αναπτύσσει το εγχείρημά του, θα δει τη σημασία που έχει το πεδίο της ψυχιατρικής. Όπως ο Χούσελ ζητάει να βάλουμε εντός παρενθέσεως τις επιστημονικές κατηγορίες για να δούμε το βίωμα πίσω τους από το οποίο συγκροτούνται, ο Γιάσπερς πιο ειδικά θα ζητήσει να βάλουμε σε παρένθεση τις διαγνωστικές κατηγορίες για να δούμε το βίωμα του ανθρώπου για τον οποίο μιλάμε. Διότι το προπατορικό αμάρτημα της ψυχιατρικής αλλά και της κλινικής ψυχολογίας είναι ότι σε αυτές χάνεται το ζωντανό υποκείμενο
κάτω από ένα ρεπερτόριο κλινικών κατηγοριών. Κάτω μία ετικέτα κάθε φορά, ας πούμε έτσι. Δεν έχει σημασία να πεις ότι αυτός είναι παρανοϊκός, αυτός είναι διπολικός. Σημασία έχει να καταλάβεις πώς βιώνει αυτός ο άνθρωπος τον εαυτό του και τον κόσμο. Και αν μπορέσει να ανασυστήσεις ενσυναισθητικά το βίωμά του, θα δεις ότι δεν είναι τόσο παράλογο όσο πρώτης όψης φαίνεται. Αυτό που κάνουν και αντιψυχίατροι μετά, έτσι, ο Κούπερ αυτό και ο Λέγκ. Αυτό οδήγησε μέχρι την αντιψυχίατρική. Δηλαδή, με τον Γιάσπερς ξεκινάει, θα υπάρξουν ενδιάμεσοι σταθμοί. Ο Μινκόφσκι, ας πούμε, είναι ένας από αυτούς κι άλλοι. Μέχρι να φτάσουμε στην πιο ριζοσπαστική εκδοχή του πράγματος, την αντιψυχιατρική. Οι Βρετανοί αντιψυχίατροι στη δεκαετία του 50 ξεκινάει με το Λέγκ, κυρίως το 60 και το 70 που αναπτύσσεται, βέβαια, συνθέτουν τρεις παραδόσεις. Συνθέτουν τη φρεουδική ψυχανάλυση, τον μαρξισμό και τη φαινομενολογία. Το έργο τους είναι πολύ ενδιαφέρον και απαιτεί μια ξεχωριστή συζήτηση. Προφανώς. Αλλά για την εδώ συζήτησή μας έχει σημασία να πούμε ότι αυτός ο δρόμος ανοίγεται κιόλας από τον Γιάσπερς στη δεκαετία του 10, παραλαμβάνοντας την φαινομενολογική προβληματική και μεταφέροντάς τη στο πεδίο της ψυχιατρικής. Από τα τέλη της δεκαετίας του 20 ο Γιάσπερς εγκαταλείπει εντελώς την κλινική άσκηση και στρέφεται στη φιλοσοφία. Και τα κύρια έργα του θα τα δώσει από το 30 περίπου μέχρι και τη δεκαετία του 50, όπου αναπτύσσει μία δική του προβληματική της ύπαρξης, που δίνει έμφαση, ορίζει την ύπαρξη ο Γιάσπερς ως αυτό που δεν γίνεται ποτέ αντικείμενο, ούτε αντικειμενικά εννοημένο υποκείμενο. Από εκεί ξεκίνησε. Είναι η ρίση που πήρε. Βρίσκουμε φυσικά εδώ ένα σύνολο από μοτίβα πολύ συγγενικά και με την υπαρξιακή αναλυτική του Χάιντιγκερ, μόνο ότι έχει άλλη ρητορική, όχι τόσο ηρωική όσο του Χάιντιγκερ. Αλλά εν πάση περιπτώσει η ύπαρξη είναι απόφαση και διακινδύνευση. Έτσι για τον Γιάσπερς, όπως είναι και για τον Χάιντιγκερ στην ουσία. Μιλάει, δίνει ένα ενδιαφέροντα ορισμό της ενοχής. Η ενοχή είναι πάντοτε η οδύνη των αποκλεισμένων δυνατοτήτων. Έτσι. Επειδή ακριβώς η ύπαρξη είναι απόφαση, αυτό το στοιχείο της απόφασης και της διακινδύνευσης είναι χαρακτηριστικό σε όλες τις φιλοσοφίες. Έτσι, είναι δεσυζιονιστικές φιλοσοφίες, όπως λέμε. Απόφαση τι σημαίνει όμως? Σημαίνει ότι κάνεις μια εκλογή. Κάτι παίρνεις και κάτι αφήνεις. Αυτό έχει πάντα μια οδύνη, την οδύνη αυτού που άφησες. Που χάνεις. Έτσι. Η ενοχή είναι πάντα το συνακόλουθο της απόφασής σου, της εκλογής σου. Επειδή άφησες εκείνο πίσω. Ακριβώς. Κάπου λέει ότι η αποκάλυψη της φύσης του εγώ δεν συντελείται μέσω της ενοιολογικής και οντολογικής μορφής της γνώσης, αλλά επιτυγχάνεται μέσω ενός είδους φωτισμού της ύπαρξης. Ναι, ναι. Είναι αυτό που λέει υπέρβαση. Έτσι, υπέρβαση, ένα είδος εκστατικής εξόδου από όλους από την έννοια και τους ετεροκαθορισμούς. Το οποίο υπάρχει και στο Χάιντιγκερ με άλλον τρόπο, και ο Χάιντιγκερ χρησιμοποιεί την έννοια της έκστασης. Existence. Ναι, ναι. Επίσης ο Γιάσπερς έριξε σε κυκλοφορία στην γλώσσα μας αυτό που λέμε οριακές καταστάσεις συνείδησης. Border, αυτά τα έτσι μας. Τώρα το borderline στην ψυχανάλυση έχει μια πιο ειδική, πιο τεχνική σημασία. Ο Γιάσπερς το χρησιμοποιεί με πιο ευρύ τρόπο. Οριακές, η τρέλα, η απόγνωση, η αυτοκτονία, έτσι όταν κανείς φτάνει στα όρια του. Γενικώς μέσα σε οριακές καταστάσεις συνείδησης αποκαλύπτεται η ύπαρξη. Μάλιστα. Και αυτό βέβαια συγγενικό όσο βλέπει κανείς με το Χάιντιγκερ. Το αντίστοιχο από την Νιρβάνα του βουδισμού δηλαδή. Αν το πεις. Και βεβαίως υπάρχουν, είπαμε αυτά τα τέσσερα ονόματα. Για τον Σάρτρα θα μιλήσω εν συνεχεία. Και το Μελό Ποντί, βέβαια. Γιατί είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Είπαμε βέβαια για αυτά τα τέσσερα μεγάλα ονόματα.
Χάιντεγκερ, Γιάσπερς, Μαρσέλ, Σάρτρ, αλλά βεβαίως εκεί γύρω τους εμφανίζονται και πολλά άλλα. Είπα ότι ο Γκαμπριέλ Μαρσέλ είναι ένας θρησκευτικός στοχαστής. Έτσι ο Χάιντεγκερ, παρότι ξεκίνησε από θεολογία, έχει αρνηθεί τη θεολογία, τη θεωρεί δηλαδή οντική ενασχόληση και όχι οντολογική. Ο Γιάσπερς παίρνει μία θέση ρητά αντιθεολογική. Εδώ είπες κάτι το οποίο είναι λίγο κρίσιμο. Ναι. Μια ιδέα είναι η οντικοντολογική διαφορά. Ναι, ήταν αυτό που είπε. Διαφορά αυτό. Είναι και όντως. Είναι και όντως, ακριβώς. Ο Γιάσπερς παίρνει μία θέση εναντίον στη θεολογία. Ο Σάρτρ είναι μαχητικά άθεος. Ο Γκαμπριέλ Μαρσέλ όμως είναι ένας καθολικός στοχαστής, ο οποίος αναστοχάζεται κάποια ζητήματα της πίστης με όρους υπαρξιακούς. Μάλιστα ο Γκαμπριέλ Μαρσέλ δεν είναι συστηματικός φιλόσοφος. Το μεγαλύτερο μέρος του έργου του είναι υπομορφή προσωπικών ημερολογίων. Δηλαδή εδώ ξαναβρίσκει μια κυρκεγκοριανή φλέβα. Είναι πιο κοντά στο ιδιότυπο θεολογικό ύφος του Κίρκεγκορ, υπαρξιακό θεολογικό. Όμως αυτός ο τρόπος σκέψης θα επηρεάσει πάρα πολλούς θεολόγους. Έτσι, θα δημιουργηθούν δηλαδή θεολογικοί κλάδοι του υπαρξισμού μέσα σε πολλές ομολογίες. Ας πούμε στο πλαίσιο της Ανατολικής Ορθοδοξίας, ένα μεγάλο μέρος της ρωσικής θεολογίας γονιμοποιείται από τον υπαρξισμό και έχουμε ονόματα σημαντικά. Είναι ο Νικολάι Μπερντιάεφ. Α, ο Μπερντιάεφ, μάλιστα. Ο Λέων Σεστόφ, ο Φλορένσκι, έτσι, οι πιο σημαντικοί Ρώσοι θεολόγοι του 20ου αιώνα, του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, επηρεάζονται σοβαρά από τον υπαρξισμό, υπαρξισμό και τον περσοναλισμό. Δηλαδή η θεολογική έννοια του προσώπου, όπως βρίσκεται στους χριστιανούς πατέρες, τους Καπαδόκες και λοιπά, επανερμηνεύεται με όρους υπαρξιακούς και περσοναλιστικούς από αυτούς τους θεολόγους. Στον προτεσταντισμό ο Καρλ Μπάρθ, μεγάλος ανανεωτής της προτεσταντικής θεολογίας, ο Πάουλ Τίλιχ, αυτή η σπουδαία μορφή, που έχει γράψει το βιβλίο, το πιο γνωστό, το θάρρος της υπάρξεως. Ο Πάουλ Τίλιχ έχει ενδιαφέρον γιατί κάνει μια κοινωνικά ριζοσπαστική θεολογία, επηρεασμένη και εμπνεσμένη από υπαρξιακά μοτίβα της αποφασιστικότητας, του θάρρους, της διακινδύνευσης κτλ. Και θα γίνει ένα είδος προπάτορα της θεολογίας της απελευθέρωσης σε προτεσταντικό πλαίσιο. Θεολογία της απελευθέρωσης της Νότιας Αμερικής, κύριε. Ναι, βέβαια, αυτή που λέμε στη Νότια Αμερική ήταν σε καθολικό πλαίσιο. Ναι. Αλλά υπάρχει και, και ένα αντίστοιχο σε προτεσταντικό που ξεκινά από τον Πάουλ Τίλιχ. Και διαμορφώνεται και ένα παράπλευρο ρεύμα, το ανέφερα στην αρχή, ο λεγόμενος περσοναλισμός. Το οποίο, αν πάμε πίσω να ανιχνεύσουμε αυτά τα υπαρξιακά ρεύματα στη φαινομενολογία του Χούσελ, θα λέγαμε ότι ο περσοναλισμός πιάνει το νήμα από την διυποκειμενικότητα του Χούσελ. Είναι η προβληματική της διαπροσωπικής σχέσης. Και εδώ δύο είναι οι πιο σημαντικές φιγούρες, ένας Γάλλος καθολικός, ο Σαρλ Μουνιέ, και η πιο μεγάλη βέβαια προσωπικότητα, ο Μάρτιν Μπούμπερ, ένας Εβραίος στοχαστής. Το πιο σημαντικό έργο του Μπούμπερ λέγεται «Ich und du», «Εγώ και εσύ». Και αυτό το ζεύμα «Εγώ και εσύ» είναι ακριβώς η καρδιά του περσοναλιστικού, της περσοναλιστικής οπτικής. Ο Μάρτιν Μπούμπερ αναρχικός δεν ήταν? Είχε κάποιες σχέσεις με τον αναρχισμό. Με την καλή έννοια. Ναι, είχε κάποιες σχέσεις με τον αναρχισμό. Ήταν ιδιότυπος αναρχισμός που συνδέεται με τον πρώιμο σιωνισμό, το σιωνισμό δηλαδή πριν δημιουργηθεί το κράτος. Το σοσιαλιστικό σιωνισμό, ας πούμε. Ακριβώς. Στα κιμπούτς και τα λοιπά. Η βασική ιδέα στο έργο του Μπούμπερ, που είναι και η βασική ιδέα του περσοναλισμού, είναι ότι το εγώ και το συ βρίσκονται μεταξύ τους σε μία σχέση συστοιχίας,
όπως το υποκειμενικό και αντικειμενικό σύστοιχο στη γνωσιοθεωρία του Χούσελ. Δηλαδή, τα παίρνεις πάντα μαζί, δεν μπορείς να διαχωρίσεις το ένα από το άλλο. Απέναντι στην παραδοσιακή αντίληψη της υποκειμενικότητας που ξεκινάει από ένα εγώ και ύστερα ανακαλύπτει τον άλλον, όπως περίπου ο Ρομπινσόνας Κρούσος τον Παρασκευά. Εδώ η ιδέα είναι ότι η ύπαρξη του άλλου προηγείται για τις διαμόρφωσης προσωπικής ταυτότητας. Δηλαδή διαμορφώνω ένα εγώ πάντα απέναντι σε ένα σύ. Απέναντι σε κάποιον άλλο. Προϋποτίθεται ένα σύ για να υπάρξει εγώ. Ακόμα και αυτό το εσύ είναι συλλογικό, μια κοινωνία ας πούμε, έτσι, ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο. Απαραίτητα. Ένα πρόσωπο. Μπορεί μετά να διευρυνθεί, αλλά πάντα υπάρχει ένα πρόσωπο. Τώρα στην οντογένεση του ανθρώπου, το πρόσωπο της μητέρας. Φαντάζεται πάντα κανείς. Ναι, τα αναφέρω αυτά μόνο για να δει κανείς πόσο γονιμοποίησε αυτή η σκέψη επίσης θεολογικούς κλάδους. Ναι. Έτσι δημιουργεί μορφές ριζοσπαστικής ή καινοτόμας θεολογίας πολλές. Ενώ ένα άλλο ρεύμα, μια άλλη τάση της, θα οδηγήσει σε αυτό που έλεγα στην αρχή, μια απόπειρα σύνδεσης της φαινομενολογίας ή των φαινομενολογικών προβληματικών με τον μαρξισμό. Και αυτό έγινε στον υπαρξισμό του Σάρτρ. Μάλιστα. Και μαζί με τον Σάρτρ πρέπει να μνημονεύσουμε και έναν δεύτερο πολύ σημαντικό φιλόσοφο, θεωρώ από τους σημαντικότερους του 20ου αιώνα, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τους υπαρξιστές, αλλά θεωρείται πολύ πιο καθαρό όμως φαινομενολόγος. Είναι ο Μερλό-Ποντί. Δηλαδή ο Σάρτ και ο Μερλό-Ποντί στη Γαλλία ξεκίνησαν στη δεκαετία του 40 μετά τον πόλεμο ένα κοινό εγχείρημα που ήταν η σύζευξη ακριβώς φαινομενολογίας και μαρξισμού. Και μαρξισμού, ναι. Μία απόπειρα που είχε γίνει λίγο νωρίτερα, είχε γίνει το 1930-31 στη Γερμανία από τον Μαρκούζε. Ο Μαρκούζε, ο οποίος τότε αμέσως μετά έγινε μέλος του εσωτερικού κύκλου του πυρήνα της σχολής της Φραγκφούρτης, αυτής της τόσο σημαντικής μεταμαρξιστικής παράδοσης, ξεκίνησε φιλοσοφικά ως μαθητής του Χάιντεγκερ, επειδή ήταν μαθητής του Χάιντεγκερ και ήδη μαρξιστικά διαπαιδαγωγημένος, από μια απόπειρα να συνθέσει τη σκέψη του Χάιντεγκερ με τον μαρξισμό. Εγκατέλειψε όμως αυτή την προσπάθεια ο Μαρκούζε, διότι πρώτον απογοητεύτηκε από το Χάιντεγκερ, ήταν ακριβώς λίγο πριν ο Χάιντεγκερ κάνει την ναζιστική στροφή. Απ' την άλλη βρήκε στο διαλεκτικό μαρξισμό της σχολής της Φραγκφούρτης εκείνο που ζήταγε και εγκατέλειψε εντελώς τη χαϊντεγκεριανή προβληματική. Άφησε όμως μια σειρά από κείμενα ενδιαφέροντα εκεί μεταξύ 1930-31. Αυτή την προσπάθεια θα την ξανακάνουν άλλους όρους ο Σάρτ και ο Μερλό-Ποντί στην δεκαετία του 40 μετά τον πόλεμο στη Γαλλία. Με ενδιαφέροντες καρπούς. Όχι μαζί. Μαζί. Ξεκίνησαν να εκδίδουν το περιοδικό Τα Μοντέρν. Του σύγχρονου καιρού. Ναι, ναι. Αλλά βέβαια είχαν και οι δύο μία φιλοσοφική προϋπηρεσία, να το πω έτσι. Δηλαδή είχαν ξεκινήσει ανεξάρτητα στη δεκαετία του 30, στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 30, ως σχολιαστές της φαινομενολογίας, πιο ακαδημαϊκός, πιο ακαδημαϊκά ή συστηματικά φαινομενολόγος ο Μερλό-Ποντί, με έναν πιο ιδιοσυγκρασιακό στοχασμό ο Σάρτρ. Και από αυτή την άποψη και το έργο του Σάρτρ χωρίζεται σε δύο διάκριτες περιόδους. Την προμαρξιστική. Η προμαρξιστική και η μαρξιστική. Στην προμαρξιστική περίοδο το έργο του Σάρτρ συνοψίζεται σε μια τριλογία. Η φαντασία, το φανταστικό ή το φαντασιακό και είναι και μηδέν. Το είναι και μηδέν είναι το νημιώδες έργο. Έτσι. Σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε και ένα μικρό κείμενο, εναρκτήριο δηλαδή για τη φιλοσοφία του Σάρτρ, αλλά πολύ σημαντικό, που λέγεται «Η υπερβατικότητα του εγώ», το 1936.
ο Μερλό-Ποντί από την πλευρά του θα γράψει την φαινομενολογία της αντίληψης, είναι το αντίστοιχο πρώιμο σημαντικό έργο, ογκώδες, μνημειώδες έργο, το οποίο είναι μια επανεπεξεργασία της φιλοσοφίας του Χούς, της φαινομενολογίας του Χούσελ, αν μπορώ να το πω έτσι, φαίνοντάς την σε μια πιο υλική, υλιστική βάση. Στο σώμα δηλαδή. Ναι, έτσι. Στο σώμα. Μετά, μετά την ανακάλυψη του μαρξισμού, ο Σάρτρ θα προσπαθήσει να μεσολαβήσει ορισμένες αντιφάσεις του πρώιμου έργου του μέσω της διαλεκτικής. Και αυτή η δεύτερη περίοδος της σκέψης του κορυφώνεται στο μεγάλο έργο που λέγεται «Κριτική του διαλεκτικού λόγου», είναι γύρω στο 1960 ή 61, με προλεγόμενα ένα μικρότερο μεθοδολογικό τόμο που λέει «Προβλήματα μεθόδου». Δηλαδή το «Είναι» και το «Μηδέν» και «Κριτική του διαλεκτικού λόγου» είναι αντίστοιχα τα δύο εμβληματικά έργα του Σάρτ, της πρώιμης και της μεταγενέστερης περίοδο. Μαρξιστικής περίοδου. Αυτό δεν ξέρω αν έχει νόημα να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Σε δύο-τρία πράγματα νομίζω, ειδικά, ναι. Και για τους δύο, δηλαδή τα όντα καθεαυτά και τα όντα διεαυτά. Τι θα λέγαμε. Ναι, αυτή είναι η θεμελιώδης διάρκεια της πρώτης περίοδου. Της πρώτης περίοδου του Σάρτ. Ο όρος καθεαυτό και διεαυτό είναι η όρη. Είναι εγελιανή όρη. Έτσι, το πράγμα καθεαυτό, καταρχάς από τον Καντ προέρχεται ο όρος, έτσι, το Dingan. Το πράγμα καθεαυτό, εκείνο που δεν είναι δυνατό να γίνει, δεν είναι γνωστό και δεν γίνεται γνωστό. Ο Χέγκελ φτιάχνει ένα διαλεκτικό ζεύγος, το καθεαυτό και το διεαυτό, αν ζήχ και φυρ ζήχ. Αν ζήχ λέμε ένα πράγμα το οποίο είναι κλεισμένο στον εαυτό του, περίκλειστο. Έτσι, αυτό πει κάθε αυτό. Φυρ ζήχ, δίε αυτό για τον εαυτό του, σημαίνει ότι έχει βγει από τον εαυτό του και αναφέρεται από τα έξω στον εαυτό του. Είναι δηλαδή αυτοαναστοχαστικό, να, αυτοαναφερόμενο. Να. Έτσι, το ένα είναι αυτιστικό, το άλλο είναι αναστοχαστικό, αυτοαναστοχαστικό. Είναι ενδιαφέρον το ότι το ένα είναι κλειστό και το άλλο ανοιχτό, θα μπορούσε να πει κανείς έτσι. Έτσι, ναι, ναι. Για τον Χέγκελ όμως αυτοί οι δύο όροι αντιπροσωπεύουν δύο στάδια στη διαλεκτική εκδίπλωση. Καταρχάς είναι χαρακτηρισμοί της έννοιας και μετέπειτα μεταφέρονται και στα επίπεδα των μεταμορφώσεων της έννοιας και στη φύση και στο πνεύμα κτλ. Μία έννοια σε πρώτη φάση είναι ανζίχ, καφέ αυτή, και εν συνεχεία γίνεται φυρζίχ. Όταν γίνεται φυρζίχ αναλύεται σε ένα σύνολο περαιτέρω συσχετισμών. Εκδιπλώνεται. Έτσι, δηλαδή θα μπορούσαμε να το συγκρατήσουμε έτσι. Το διεαυτό είναι η εκδίπλωση του καθεαυτό. Και στο Χέγκελ είναι στιγμές της ίδιας διαδικασίας. Ο Σάρτρ, ο νεαρός Σάρτ, είχε την ατυχή ιδέα να τα χρησιμοποιήσει χωριστά σαν δύο διαφορετικά είδη είναι. Ο φυσικός κόσμος από τη μια μεριά είναι καθεαυτό και η συνείδηση είναι διεαυτό. Οπότε κάνει έναν σχεδόν διστικό διαχωρισμό συνείδησης και κόσμου. Ο άνθρωπος είναι το «ον» που είναι ελεύθερο, διότι είναι το «ον» που έχει συνείδηση, άρα το «ον» που δεν καθορίζεται από καμιά αιτιοκρατία, φτιάχνει μόνο του τον εαυτό του, είναι υπεύθυνο για την πορεία του, δεν έχει φύση. Έτσι, ήταν ένα χαρακτηριστικό, ας πούμε, του Σάρτρ. Ο άνθρωπος δεν έχει φύση, διότι φτιάχνει ελεύθερα τον εαυτό του. Μάλιστα. Και πού είναι το προβληματικό? Θέλω να πω, ναι. Στο Χέγκελ είναι μια ενιαία διαδικασία. Εδώ είναι μια... Ναι, γιατί διακόπτει κάθε σχέση ανάμεσα στο φυσικό και τον ανθρώπινο κόσμο, η οποία μας πηγαίνει σχεδόν πίσω στο διεισμό του Καρτέσιου. Μάλιστα. Και αυτή ήταν η αντίφαση του πρώιμου έργου. Το σώμα είναι καθεαυτό και ο κόσμος. Καταλήγουμε σε κάτι τέτοιο. Καταλήγουμε σε κάτι τέτοιο. Και ακριβώς αυτό ήταν που μπόρεσε μετά ο Σάρτ να μεσολαβήσει με την ανακάλυψη της διαλεκτικής. Δηλαδή ούτε η φύση είναι άμυρη εντελώς συνείδησης, ούτε η συνείδηση είναι άμυρη φύσης. Ναι.
Πραγμοειδούς. Πραγμοειδούς. Οπότε στο μεταγενέστερο έργο του θα τα διαμεσολαβήσει αυτά μέσα από μία ενοιολόγηση της πράξης, μάλλον μία διαλεκτική, να το πω έτσι, πράξης και πρακτικοαδρανούς. Έτσι, η πράξη είναι το ρευστό, το δυναμικό, το στοιχείο του γίγνεσθε, το πρακτικοαδρανές είναι αυτό που απορρέει από την πράξη, αλλά πραγμοποιείται, γίνεται κάτι σαν αντικειμενικό δεδομένο και μετά ως τέτοιο γίνεται εμπόδιο στην πράξη, στην περαιτέρω εκδήλωση της πράξης. Δηλαδή, βλέπεις, συναντάει μια τη μαρξιστική έννοια της αλωτρίωσης. Έτσι, το κεφάλαιο, ας πούμε, ή το κράτος, είναι πρακτικοαδρανή. Ναι. Είναι προϊόντα ανθρώπινων πράξεων που όμως μπλοκάρουν, πραγμοποιήθηκαν και μετά γίνονται εμπόδια στην περαιτέρω ανάπτυξη της πράξης. Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο διαμεσολαβείται, θα λέγαμε, το καθεαυτό και το διαυτό τώρα. Ναι, στο πλαίσιο μιας μαρξιστικής διαλεκτικής. Ναι, ακριβώς. Η περίφημη ρίση, η κόλασή μας είναι η άλλη. Ενδιαφέρον και εδώ. Λέγαμε πριν για τον περσοναλισμό. Ο περσοναλισμός είναι μια αισιόδοξη φιλοσοφία η οποία θέλει να αναδείξει τη διανθρώπινη σχέση ως πρωταρχική. Θα λέγαμε ότι ο Σάρτρ κάνει το αντίστροφο. Διερευνά διεξοδικά τις κολλασμένες πλευρές της διανθρώπινης σχέσης. Έτσι, στο περσοναλιστικό εγώ και εσύ, οι άνθρωποι αναγνωρίζονται αμοιβαία ως υποκείμενα. Αυτό, ας πούμε, είναι η υγιής εκδοχή της διανθρώπινης σχέσης. Ο Σάρτρ διερευνά τις νοσηρές όψεις της διανθρώπινης σχέσης. Όταν αντικειμενοποιεί ο ένας κάνει τον άλλον αντικείμενο. Και έτσι μεταφράζει και την παλιά, βέβαια, εγελιανή διαλεκτική του κυρίου και του δούλου. Αυτό είναι ένα θέμα που ο Σάρτρ έχει μια αιμονή σε αυτό ο Σάρτρ και είναι βέβαια και μεγάλος μάστορας στην ανάδειξή του, γιατί το συζητάει όχι μόνο φιλοσοφικά αλλά και στα μυθιστορήματά του, στα θεατρικά του, γιατί έχει γράψει και έργα έτσι λογοτεχνικά που, μέσα από τα οποία έγινε πάρα πολύ δημοφιλής. Ναι, διερευνά συνεχώς αυτές τις κολλασμένες πλευρές της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης, όπου πάντα ο αγώνας της κυριαρχίας είναι ποιος θα κάνει τον άλλον αντικείμενο. Είναι αυτή η αιμορραγία υποκειμενικότητας που λέει και το παρουσιάζει κάπου πολύ ωραία με το παράδειγμα του ειδονοβλεψίας στην κλειδαρότρακα. Έτσι, κάποιος σε ένα ξενοδοχείο, ας πούμε, κάποιος μέσα από την κλειδαρότρυπα παρακολουθεί τις ερωτικές περιπτύξεις ενός ζευγαριού. Έτσι, σε αυτή την σχέση αυτός είναι το απόλυτο υποκείμενο και άλλοι το απόλυτο αντικείμενο. Τους έχει αναγάγει σε αντικείμενα. Είναι κύριος. Και είναι κύριος. Έτσι ξαφνικά νιώθει ένα χέρι στην πλάτη του, τι κάνεις εκεί. Και συμβαίνει μια αιμορραγή υποκειμενικότητας. Γιατί αυτό το αντικείμενο απέρασε στην άλλη τον ελεγκτή. Μπορεί να διαβαστεί και ως μέρος της διαλεκτικής του υποκειμένου και του αντικειμένου. Δηλαδή όλα αυτά μας δείχνουν ότι η υποκειμενικότητα και η αντικειμενικότητα δεν είναι δύο χωριστές οντολογικές κατηγορίες, αλλά είναι ένα δίπολο όπου ο καθένας κινείται συνεχώς ανάμεσα στον πόλο υποκείμενο και στον πόλο αντικείμενο. Ο πόλος αντικείμενο εδώ είναι προϊόν της αντικειμενοποίησης ή αλωτρίωσης με μαρξιστικούς όρους. Έξοδος από αυτό δεν υπάρχει. Ο Σάρτ δεν είναι αισιόδοξος. Δηλαδή δεν ζωγραφίζει μια εικόνα έτσι απελευθέρωσης, αλλά χαρτογραφεί αυτές τις παθολογικές πλευρές της επικοινωνίας και της ύπαρξης. Ο Μελρόποντι, σκιαγραφή έξοδο αυτό, ξεκινώντας έτσι, ή δεν ασχολείται. Ο Μελρόποντι δεν έχει τη ζωφερότητα του Σάρτρ. Παρότι δεν είναι συγγραφέας
που ζωγραφίζει κοινωνικές ουτοπίες, μας δίνει μια πιο, ας πω σε εισαγωγικά, αισιόδοξη οπτική της σχέσης του ανθρώπου με τον κόσμο. Αλλά βέβαια είναι μια κανονιστική οπτική. Δεν προϋποθέτει, δεν υπονοεί μάλλον ότι δεν σκιάζεται από παθολογίες, αλλά εν πάση περιπτώσει κανονιστικά επεξεργάζεται ένα σχήμα πάρα πολύ λεπτό, πάρα πολύ ευαίσθητο για τις σχέσεις ανάμεσα στις διπλές διασταυρώσεις. Η διασταύρωση της συνείδησης και του σώματος, η διασταύρωση της συνείδησης και του άλλου. Είναι το περίφημο χίασμα του Μερλοποντή. Και στη μέση είναι το σώμα. Ναι, ναι. Το σώμα, καταρχάς, είναι ο μόνος φαινομενολόγος που μας έχει δώσει τόσο ωραίες και τόσο λεπτές και τόσο πλούσιες συζητήσεις του σώματος. Προσπαθεί να αποπραγμοποιήσει το σώμα, έτσι σύμφωνα με την καρτεσιανή λογική, και να συνδέσει το συνειδένε με τη σωματική ύπαρξη. Αυτό θα έλεγε κανείς ότι είναι το επίκεντρο της φιλοσοφίας του Μερλοποντή. Και εκεί έχει δώσει σπουδαίες αναλύσεις. Επίσης, θα δείξει ότι αυτή η πραγμοειδής αντίληψη του σώματος δεν είναι τίποτε άλλο παρά η εσωτερήκευση του βλέμματος του άλλου. Έτσι, το σώμα μου ποτέ για μένα δεν είναι ένα πράγμα. Το σώμα μου, λέει, είναι το όριο της αντίληψής μου. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι τα πράγματα μέσα από τις σωματικές μου σχέσεις με τα πράγματα. Πώς φτάνω να νοήσω το σώμα μου σαν ένα αντικείμενο εξωτερικό από μένα? Επειδή εσωτερικεύω το βλέμμα του άλλου που με βλέπει από τα έξω. Έτσι παράγεται αυτή η ιδέα του σώματος ως αντικειμενικού. Δεν υπάρχει εγγενής λόγος, βέβαια. Αυτό πάντως είναι η πηγή του χάσμα του διχασμού σώματος και ψυχής, λέει ο Μερλοποντή. Είναι, δηλαδή, προκύπτει από τον τρόπο που διασταυρώνεται το μέσα και το έξω, η οπτική μου και η οπτική του άλλου. Αυτό είναι το χίασμα, ναι, όπως λέει. Να πω εν κατακλείδη, επειδή πολλά θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία τώρα να μπούμε στις λεπτομέρειες αυτής της σκέψης, παρά μόνο να δώσουμε το γενικό στίγμα της. Να πω λοιπόν ότι ο Μερλοποντή ασχολείται πάρα πολύ με το έργο των ζωγράφων. Ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τη ζωγραφική και έχει δώσει σπουδαίες αναλύσεις για έργα ζωγράφων. Αγαπάει ιδιαίτερα τον Σεζάν. Μάλιστα, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η σκέψη του Μερλοποντή έχει με το έργο του Σεζάν την ίδια σχέση που έχει η σκέψη του Χάιντεγκερ με την ποίηση του Χέλντερλιν. Mm. Δεν το ανέφερα πριν, αλλά ο Χάιντεγκερ έχει γράψει πολλά κείμενα για το Χέλντερλιν, έχει γράψει και αυτός κείμενα πολλά για τους Γερμανούς ποιητές, αλλά πιο πολύ ενδιαφέρεται για το Χέλντερλιν, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που μπορεί να πει κανείς ότι η σκέψη του Χάιντεγκερ βγαίνει από την ποίηση του Χέλντερλιν. Τόσο πολύ. Ναι. Αντίστοιχα, η σκέψη του Μερλοποντή μοιάζει να βγαίνει από τη ζωγραφική του Σεζάν. Όταν ο Μερλοποντή πέθανε, και πέθανε πρώιμα το 1961, βρέθηκε ανάμεσα στα βιβλία που βρέθηκαν ανοιγμένα πάνω στο γραφείο του, ήταν η διοπτρική του Καρτέσιου. Είχε αρθρώσει από πολύ νωρίτερα μία κριτική στην οπτική, μάλλον στη γεωμετρική αναπαράσταση του κόσμου που χαρακτηρίζει τη σκέψη του Καρτέσιου, και αυτήν τη συνέδεσε με τη γεωμετρική προοπτική στην αναγεννησιακή ζωγραφική, σε σχέση με το οποίο είχε γράψει την εκπληκτική φράση: σε τελική ανάλυση ο κόσμος βρίσκεται γύρω μου, όχι μπροστά μου. Α, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τώρα τι παίζεται σε αυτή τη φράση. Ναι. Η γεωμετρική προοπτική της αναγέννησης, που είναι η κατασκευαστική αρχή του αναγεννησιακού πίνακα, δημιουργεί τον παρατηρητή και τον παρατηρούμενο, έτσι. Ναι, ναι.
αποτυπώνει μία οπτική γωνία ως εάν το αντικείμενο ήταν ένας συμπαγής όγκος και ο παρατηρητής βρίσκεται μπροστά του, έξω από το αντικείμενο. Δηλαδή, όπως έχει υποθεί, η γεωμετρική αναπαράσταση στην αναγεννησιακή ζωγραφική δημιουργεί την ψευδαίσθηση της αρχαίας γλυπτικής. Σαν να είναι ένας γλυπτός όγκος αυτό που αναπαρίσταται και ο παρατηρητής βρίσκεται μπροστά του. Αυτός ήταν ο κώδικας υπό τον οποίο ζωγραφιζόταν η ζωγραφική. Έσπαγε κατά καιρούς, αλλά εν πάση περιπτώσει επανερχόταν μέχρι το 18ο αιώνα. Ουσιαστικά στο 19ο αιώνα έσπασε οριστικά. Οι προοπτικές, έτσι. Ναι, η γεωμετρική προοπτική. Αυτό αντανακλά, αυτή η σχέση του παρατηρητή με το παρατηρούμενο που κωδικοποιείται σε αυτόν τον κώδικα αναπαράστασης αντιστοιχεί στη σχέση υποκειμένου-αντικειμένου όπως ακριβώς την περιγράφει ο Καρτέσιος. Ένα υποκείμενο που είναι έξω από τον κόσμο και ένας κόσμος που είναι απλωμένος μπροστά στα μάτια του υποκειμένου και μπορεί να αναπαρασταθεί γεωμετρικά. An extended solid thing. Ακριβώς, ακριβώς. Το rest extensa. Rest extensa. Από τη στιγμή που έσπασε αυτός ο κώδικας με τη σύγχρονη ζωγραφική, με τον εμπρεσιονισμό, με τον εξπρεσιονισμό, με τον κυβισμό, πλέον η σχέση του παρατηρητή και του παρατηρουμένου γίνεται πάρα πολύ ρευστή. Θολώνει. Μας φαίνεται μη ρεαλιστική αυτή η ζωγραφική επειδή έχουμε συνηθίσει ως κανόνα ρεαλισμού τη γεωμετρική αναπαράσταση. Αλλά αυτή είναι πιο ρεαλιστική, λέει ο Μερλό-Ποντί, γιατί ακολουθεί ακριβώς τις κειμενόμενες οπτικές που έχω καθώς κινούμε ανάμεσα στα πράγματα. Στον κόσμο. Και δημιουργώ διαφορετικές σωματικές σχέσεις με τα διάφορα πράγματα. Γιατί ο κόσμος βρίσκεται γύρω μου και έχει μπροστά μου. Ναι, ναι. Δεν είμαι έξω από τον κόσμο και τον ατενίζω. Πάλι καλά που δεν είναι πίσω μου ο κόσμος. Κάπου λέει ο Μερλό-Ποντί. Αυτό συνδέεται επίσης με την προβληματική του είναι εν το κόσμος στο Χάιντεγκερ. Γιατί το είναι πάντα είναι εν το κόσμο. Ναι. Είναι ρηγμένο στον κόσμο, έτσι. Και λέει ο Μερλό-Ποντί, ανήκω στον εαυτό μου ανήκοντας συγχρόνως στον κόσμο. Εισηγούμενος μια συνέχεια μεταξύ του εαυτού και του κόσμου αυτό, έτσι. Ναι, βλέπει κανείς τα συγγενικά μοτίβα σε αυτές τις φιλοσοφίες. Ακριβώς, έτσι, νομίζω ότι δηλαδή μέσα από αυτή την συνεχή αλλαγή οπτικών γωνιών ήδη έχει φανεί αρκετά τι είναι και το κοινό. Ναι, ναι. Που δεν μπορεί να οριστεί βέβαια με... Σχηματίζεται ένα βίωμα. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Πριν τελειώσουμε αυτή την θαυμαστή κατ' εμέ περιήγηση στους φαινομενολογίες, που βέβαια στο σεμιναριό σου φαντάζομαι γίνεται σε πόσες συνέχειες αλήθεια αυτή η περίγηση. Σε 12 ώρα μαθήματα. 12 ώρα. Το σεμινάριο αυτό είναι 12 ώρα μαθήματα, έχει ξεκινήσει την περασμένη εβδομάδα και γίνεται κάθε Τρίτη. Είναι 10 φορές μεγαλύτερο από αυτό που κάναμε τώρα χοντρικά. Κάτι πήγες να πεις και σε διάκοψα. Όχι, νομίζω. Εσύ θα έλεγες ότι... Α, ναι, να τα βλέπαμε λίγο τους τελευταίους, αλλά όχι έσχατους, ναι. Ας πούμε, των υπαρξιστών φαινομενολόγων. Τους επιγόνους δηλαδή, όπως τους ονομάζεις στο πρόγραμμα του σεμιναρίου σου. Ναι, αναφέρομαι πρώτα στον Αλμπέρ Καμί, ο οποίος είναι μια ιδιότυπη περίπτωση. Και ιδιότυπη, οι διαφορές του, αφού είναι πολύ γνωστός και νομπελίστας, έτσι δεν είναι. Ναι. Θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε τις διαφορές του Αλμπέρ Καμί με τους μέχρι τώρα συζητηθέντες υπαρξιστές. Οι διαφορές είναι πολλές. Καταρχάς, ο Αλμπέρ Καμί δεν είναι συστηματικός φιλόσοφος. Είναι δοκιμιογράφος. Έτσι, τα έργα του είναι δοκίμια. Είναι στη λίστα της γραφής. Και συλλαμβάνει κάποιες πτυχές του πράγματος. Διαφορές λοιπόν πολλές. Εκείνο που έχει μάλλον νόημα να δούμε ποια είναι τα κοινά, που διασταυρώνεται. Σωστό. Τα δύο βασικά έργα, θεωρητικά έργα του Αλμπέρ Καμί, γιατί και αυτό έχει γράψει θέατρο, μυθιστόρημα κτλ., είναι ο μύθος του Σύσυφου και ο επαναστατημένος και ο επαναστατημένος άνθρωπος. Στον επαναστατημένο άνθρωπο βλέπουμε αυτό το στοιχείο του εξεγερμένου ντεσιζιονισμού που έχουμε στις υπαρξιακές φιλοσοφίες. Υπάρχει και στο Σάρτ με άλλα λόγια. Δηλαδή ο εξεγερμένος άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει τη μοίρα στα χέρια του, αποφασίζει για το είναι του όπως ο άνθρωπος το Χάιντεγκερ, χωρίς να δεσμεύεται από δόγματα, χωρίς να έχει ένα προκαθορισμένο μέλλον,
χωρίς να έχει εξασφαλισμένο δηλαδή την έκβαση του εγχειρήματός του, ρίχνεται στη διακινδύνευση, στο κενό, προσπαθώντας να γίνει κύριος του εαυτού του. Είναι ένα κλασικό μοτίβο της υπαρξιακής αποφασιστικότητας. Αλλά με χαρακτηριστικά τη δεκαετία του 60, θα έλεγα. Ναι, έτσι. Ναι, του 50 για την ακρίβεια, του 50 έχει γραφτεί. Του 60 με ποια έννοια, ότι είναι σαν προπομπός του γαλλικού Μάη, γι' αυτό το λέω. Θέλω να πω μια έκρηξη. Και πολλών ίσως τέτοιων κινημάτων. Δηλαδή έχει έναν λανθάνοντα, όχι λανθάνοντα, έναν υπόγειο κοινωνικό ριζοσπαστισμό, ας πούμε. Βέβαια, σε τι αντιπαρατίθεται. Αντιπαρατίθεται στο δογματικό κομμουνισμό. Έτσι, γι' αυτό και κάποιες στιγμές πήρε και αντικομμουνιστικές επεκτάσεις η ρητορική του Καμί. Απέναντι ας πούμε στους κομμουνιστές αγωνιστές, οι οποίοι ελέγχονται από ένα κόμμα, στρατιωτικοποιούνται, υποτάσσονται στα δόγματα μιας θεωρίας, έχουν μια προκαθορισμένη εικόνα για το μέλλον και τα λοιπά. Απέναντι και στο σταλινισμό δηλαδή. Ναι, στο σταλινισμό ακριβώς και στις επεκτάσεις του. Έτσι αντιπαραθέτει την εικόνα του εξεγερμένου χωρίς... Χωρίς όρια στην εξέγερσή του, έτσι. Ναι, χωρίς όρια και χωρίς προκαθορισμένο μέλλον. Είναι κάτι σαν τη ρυψοκινδύνευση και το είναι προς θάνατο. Ναι. Και το άλμα στην πίστη. Και το άλμα στην πίστη, έτσι, ναι, 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 πίστη, βέβαια. Πιο βαθύ από κάποιες απόψεις είναι αλλά και πιο ζωφερό είναι το μύθος του Σύσυφου που το έχει γράψει στη δεκαετία του 30. Βέβαια ο μύθος του Σύσυφου ενυπάρχει και στον επαναστατημένο άνθρωπο, αλλά στον επαναστατημένο άνθρωπο οι ζωφερές του πλευρές καλύπτονται από ένα στοιχείο έτσι τρέχουσας επαναστατικότητας, ενώ στο Σύσυφο έρχεται σε πρώτο πλάνο το κολλασμένο στοιχείο, το οποίο είναι, αν θέλεις, η επανάληψη του Κίρκεγκορ. Μία επανεγγραφή της επανάληψης του Κίρκεγκορ. Το χαρακτηριστικό του Σύσυφου ποιο είναι, ότι είναι είναι καταδικασμένος να επαναλαμβάνει ονείως μία πράξη χωρίς νόημα. Ναι. Ακριβώς. Να σέρνει μια πέτρα μέχρι την κορυφή του, κυλάει κάτι. Ο αισθητικός και ο ηθικός άνθρωπος, έτσι. Η επανάληψη που τα κυρώνει. Ναι, ακριβώς. Η ύπαρξη ως επανάληψη χωρίς νόημα. Χωρίς νόημα. Δηλαδή, το νόημα της επανάληψης είναι το χωρίς νόημα. Στο οποίο δίνει έμφαση ο Κίρκεγκορ. Και αυτό ακριβώς αναδεικνύει εδώ. Στο Σύσυφο ο Καμί. Ότι η ύπαρξη είναι μια χωρίς νόημα επαναληπτικότητα. Και ο υπαρξιακός ήρωας, όπως τον καταλαβαίνει, είναι ο παράλογος άνθρωπος, ο οποίος αναλαμβάνει αυτόν τον παραλογισμό, το αναλαμβάνει σαν μοίρα. Είναι και νιτσεϊκό εδώ ένα μοτίβο. Αμορφάτη. Ναι. Ο οποίος δεν έχει αυταπάτες, ξέρει ποια είναι η καταδίκη του και παρόλα αυτά τη ζει σαν να την έχει διαλέξει. Και παρουσιάζει έτσι υποδειγματικούς τέτοιους παράλογους ήρωες. Είναι ο κατακτητής, είναι ο Δον Ζουάν, τέτοιες φιγούρες. Όλα αυτά βέβαια στον Καμί μπορεί να διαβαστούν και με έναν τρόπο που προαναγγέλει κάποια μεταμοντέρνα μοτίβα. Πώς το συνδέεις? Αυτή η εξύμνηση της επαναληπτικότητας και του χωρίς νόημα που γίνεται στυλ. Μάλιστα. Δηλαδή κάποια μοτίβα του Σισύφου μπορούν να διαβαστούν από τέτοια σκοπιά. Εγώ τουλάχιστον ξαναδιαβάζοντας το βιβλίο αυτό τώρα, μετά από 30 χρόνια που το έχω ξαναδιαβάσει, το είδα από μια τέτοια σκοπιά υπό το φως των εμπειριών των δεκαετιών που μεσολάβησαν, που δεν το βλέπα τότε. Η άλλη που όποιος αναφέρω εδώ είναι η σημαντικότερη φαινομενολόγη. Καταρχάς ο Ζαν Τουσέν Ντε Σαντί και ο Τραν Ντουκ Τάο είναι οι σημαντικότεροι μαρξιστές φαινομενολόγοι στη Γαλλία μετά το Σάρτ και το Μερλό Ποντί, που δεν είναι πολύ γνωστοί. Πολύ άγνωστοι στην Ελλάδα. Ναι. Ο Τραν Ντουκ Τάο ήταν Βιετναμέζος. Βιετναμέζος εμιγκρέ στο Παρίσι. Ο οποίος
έκανε ένα πολύ μια ενδιαφέρουσα απόπειρα για τη γραφή μιας μαρξιστικής φαινομενολογίας. Το 1952 ή 3 εξέδωσε ένα έργο «Φαινομενολογία και, διαλεκτικός συλλισμός». Αργότερα πήγε στο Βιετνάμ, πήρε μέρος στην Επανάσταση, έπαιξε κάποιο ρόλο εκεί στην κομματική ιεραρχία, στο τέλος όμως έπεσε σε δυσμένεια και στο τέλος της ζωής του γύρισε στο Παρίσι. Θα μπορούσα να πούμε κάτι χαρακτηριστικό για την για τη φιλοσοφία του. Εντάξει, αυτοί προσπαθούν να συνδέσουν φαινομενολογία και διαλεκτική, δηλαδή μια διαλεκτική η οποία ξεκινάει από τη συνείδηση και όχι από τις αντικειμενικές δομές. Εκ των πραγμάτων έχει μια φαινομενολογική πλευρά ακόμη και όταν δεν δηλώνεται σαν τέτοια ή δεν γίνεται συνειδητή σαν τέτοια. Μας χρησιμεύει επίσης πολύ η φαινομενολογική διερεύνηση για να κατανοήσουμε την ιδεολογία ως δομή συνείδησης. Τέτοια ζητήματα. Μάλιστα. Και ο Ντεσαντί, ο οποίος αργότερα έγινε διάσημος ως επιστημολόγος, γιατί κάνει και φιλοσοφία των μαθηματικών και τα λοιπά, έγραψε στις αρχές της δεκαετίας του 60 ένα πολύ σημαντικό βιβλίο, «Φαινομενολογία πράξης». Έτσι, φαινομενολογία και πράξη, που και αυτός προσπαθεί έτσι να συνδέσει. Φιλόδοξος τίτλος, έτσι. Ναι. Πολύ. Έτσι, αυτοί είναι οι συνεχιστές του προγράμματος σύζευξη, φαινομενολογία και μαρξισμός, που κατά τη γνώμη μου ήταν ένα πολύ γόνιμο πρόγραμμα στην φιλοσοφικές εξελίξεις του 20ου αιώνα, το οποίο δυστυχώς κόπηκε απότομα στη δεκαετία του 60 υπό την πολιορκία της νέας μόδας που ήταν στρουκτουραλισμοί και μεταστρουκτουραλισμοί. Δηλαδή αυτές οι κατά την εκτίμησή μου νεοθετικιστικές ή νεοθετικίζουσες ιδεολογίες αντιτέθηκαν ταυτόχρονα στο μαρξισμό και στη φαινομενολογία, ιδίως εκεί που αυτά τα δύο συναντιούνταν, και οδήγησαν σε ένα άδοξο τέλος αυτό το γόνιμο προβληματισμό, θεωρώ. Πού νομίζεις ότι τελειώνει χρονολογικά? Στη δεκαετία του 60. Στα τέλη της δεκαετίας του 60. Γιατί θα πρέπει να δούμε και την κοινωνική αναφορά, ίσως. Ίσως στις αρχές. Στις αρχές, τόσο νωρίς δηλαδή. Θα σου πω ποια θεωρώ ως κοινωνική αναφορά. Είναι η δημιουργία αυτού του μεταπολεμικού γραφειοκρατικά ελεγχόμενου κράτους και κοινωνίας. Αυτό δεν θα ήταν ο εχθρός τους όμως? Ναι, αλλά λέω ότι η συνοδευτική ιδεολογία αυτού του κοινωνικού μορφώματος, που συνδέεται και με ένα τεχνολογικό γεγονός τεράστιας σημασίας, μπορεί αυτό δηλαδή να είναι το βασικότερο, η επανάσταση του αυτοματισμού. Η επανάσταση του αυτοματισμού, η οποία αλλάζει τα δεδομένα στην εργασία, αλλά και στη διεύθυνση και στην οργάνωση των κοινωνιών. Έτσι, δηλαδή έχουμε οδηγηθεί στη λεγόμενη υπερδιευθυνόμενη κοινωνία, για την οποία μιλούσε η σχολή της Φραγκφούρτης. Η ιδεολογία αυτής της κοινωνίας είναι ο στρουκτουραλισμός και ο μεταστρουκτουραλισμός, η οποία απαξίωσε την έννοια του υποκειμένου, απαξίωσε την έννοια της διαλεκτικής, απαξίωσε την έννοια της ολότητας. Όλα αυτά πλέον ακούγονται παροχημένα και παλιωμοδίτικα. Ποιο υποκείμενο? Τώρα η γλώσσα και οι δομές. Ποια μεγάλη αφήγηση, ποιος μαρξισμός? Αυτά θα ήθελα, αν είχες το χρόνο, Φώτη, κάποια στιγμή, σύντομα σχετικά, να βλέπαμε λίγο ακριβώς το ρόλο των μεταμοντέρνων θεωριών. Και ίσως να είχαμε μαζί μας και τον φίλο μας τον Κώστα, τον Λιβιεράτο. Ενδιαφέρον να ακούγεται. Να το συζητούσαμε λίγο, γιατί νομίζω ότι κυριάρχησαν και κυριαρχούν. Κυριάρχησαν. Και σήμερα βασιλεύουν. Σήμερα δεν κυριαρχεί τίποτα σε επίπεδο ιδεών. Το πνεύμα τους όμως. Το πνεύμα τους. Το πνεύμα τους είναι εδώ και τώρα. Αυτό που άφησαν πίσω. Αυτό που άφησαν πίσω. Και οι μεγάλες, ας πούμε, οι μεγάλοι στοχαστές αυτού του χώρου έχουν παρέλθει πια. Ναι, προφανώς. Αλλά κυριαρχούν τα φαντάσματά τους. Φώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Άρη, και για μια ακόμα γόνιμη... Ναι, έτσι, και είναι, νομίζω ότι είναι πραγματικά
έτσι, πώς να το πω, σε αυτό το άναρχο, αυτό το χαόδες, το αθεμελίωτο του διαδικτύου, νομίζω ότι τέτοιου είδους εκπομπές έχουν ένα χαρακτήρα κυβωτού, εν πάση περιπτώσει, ίσως είναι μεγάλη φιλοδοξία, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας ακούσατε. Θα τα πούμε. Γεια σας.